Η πόλη των Σερών βρίσκεται σε απόσταση μίας περίπου ώρας από την Θεσσαλονίκη μέσω ενός καινούργιου αυτοκινητόδρομου. Είναι σήμερα η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Μακεδονίας, με πληθυσμό 60.000 κατοίκους. Η ευρύτερη περιοχή διακρίνεται για την φυσική της ομορφιά, τον αρχαιολογικό της πλούτο και τα βυζαντινά μνημεία. Η Μαρτυρική και Αγιωτόκος Εκκλησία των Σερών χάρισε στο συναξάρι της Εκκλησίας μας πλήθος Αγίων. Στην ιστορία του έθνους, ένα ζωντανό παράδειγμα ηρωικών αγώνων και θυσιών. Στην ιεραρχία της Εκκλησίας του Χριστού, εξέχουσες προσωπικότητες. Με τη χάρη του Θεού και τις ευλογίες του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σερών Κυρίου Θεοδόγου, ξεκινούμε το διπορικό μας στην Ιερά Μητρόπολη Σερών και Νιγρίτης. Είναι για μας ιδιαίτερη χαρά, διότι θα επισκεφθούμε μία κριτική Μητρόπολη, μία Μητρόπολη η οποία μαρτυρεί Χριστό και Ελλάδα, εδώ σε μια εσχατιά της πατρίδος μας. Χαιρόμαστε διότι θα επισκεφθούμε τόπους ιερούς, μοναστήρια, ιερούς ναούς και θα δούμε το έργο που επιτελεί η τοπική Εκκλησία εδώ σε μία ακριτική περιοχή της πατρίδος μας. Η συνάντησή μας με τον Ποιμενάρχη της Ιεράς Μητροπόλεως Σερών και Νιγρίτης κύριο Θεολόγο έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον, καθώς μας δίνεται η ευκαιρία να ακούσουμε τις φωτισμένες σκέψεις του και να εμπνευστούμε από την σοβαρότητα και την βαρύτητα του λόγου του. Ευχαριστώ διότι είχατε την καλοσύνη εσείς και το φιλόξενο κανάλι το 4Ε, το εκκλησιαστικό μας κανάλι, να ξεκινήσει μια τέτοια προσπάθεια σε πολλές Μητροπόλεις της Εκκλησίας μας που έχουν σκοπό να παρουσιάσουν το έργο το οποίο επιτελείται στις κατατόπους εκκλησίες μέσα στην πατρίδα μας. Και αυτό όχι προς εντυπωσιασμόν, ούτε πολύ περισσότερο στη λογική του κόσμου, αλλά προς κατάθεση της εν ημίν ελπίδος, όπως είναι αναγεγραμμένο και στα ιερά μας κείμενα. Εμείς οι Νεοέλληνες λίγο χάσαμε το δρόμο μας. Δημιουργήσαμε μία σχέση με την Εκκλησία με περισσότερα τα εξωτερικά γνωρίσματα και ολιγότερο με μία ποιότητα ουσιαστική. Αλλά η πίστη μας είναι βίωμα, είναι ζωή. Όταν λοιπόν αυτή την πίστη δεν την κάνουμε βίωμα, ποιότητα ζωής, μαρτυρία καθημερινή στον κόσμο, τότε σημαίνει ότι υπάρχει πρόβλημα. Η Εκκλησία μας είναι εδώ για να δείχνει αυτόν τον δρόμο. Η Εκκλησία ως μυστήριο μυστηρίων, όπως έλεγε ο Άγιος Ιουστίνος ο Πόποβιτς, ως η ίδια η παρουσία του Χριστού μέσα στον κόσμο. Ως θυσία, ως μαρτυρία, ως ελπίδα, ως υπομονή, ως παράκλησης, ως αγάπη, ως αλήθεια. Εις την αλήθεια εκπτώσεις δεν πρέπει και δεν μπορεί να γίνονται, διότι αυτό αντανακλά εις την ποιότητα της ζωής και εις την ποιότητα της πίστεως. Η περιδιάβασή μας στα Ιερά Σεβάσματα, τα μνημεία και τις ποικίλες δομές της Ιεράς Μητροπόλεως Σερών και Νιγρίτης ξεκινά με την Ιερά Μονή Παναγίας της Βίσχιανης, 10 χιλιόμετρα βόρεια της πόλης των Σερών. Η Ιερά Μονή αποτελεί σήμερα ένα πνευματικό καταφύγιο για τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής.
ένα σταθμό ανεφοδιασμού, όπου ενισχύονται πνευματικά με την λατρευτική ζωή, το λόγο των μοναχών και κυρίως με την ευλογία της θαυματουργής εικόνας της Παναγίας. Με την ευχή της γεροντισσάς μας, καλώς ήρθατε στη μονή μας. Η μονή ονομάζεται Παναγία Βίσχενη. Είναι χτισμένη πάνω στον λόφο του Κουρί. Είναι ύστερο Βυζαντινό μοναστήρι, περίπου το 1306. Και η Παναγία η Βίσχενη, η εικόνα της έχει βρεθεί θαυματουργικά κάτω στο Φαράγγι. Η μονή μας έχει λαλητηθεί δύο φορές και από τους Τούρκους και από τους Βουλγάρους. Και ό,τι όσιο και ιερό υπήρχε, βεβήλωσαν και πέταξαν δεξιά και αριστερά τα πράγματα, τα όσια και τα ιερά. Και την εικόνα της Παναγίας μας την έριξαν στο Φαράγγι, όπου 5 αιώνες ήταν θαμμένη εκεί. Και μετά από οικονομία της Παναγίας μας, βρέθηκε με θαυματουργικό τρόπο. Πάντα ήταν η παρουσία της Παναγίας μας ζωντανή, όπως μας λέγαν παλιότερα οι άνθρωποι. Αλλά και τώρα ζούμε καθημερινά την παρουσία της και τη χάρη της και έρχονται εδώ αρκετοί προσκυνητές να πάρουν την ευλογία της και να τους δίνει δύναμη να πορευτούν στο βίο τους. Η Παναγία μας ονομάζεται Παναγία Βίσχενη γιατί βρέθηκε στο Φαράγγι που στα αρχαία το Φαράγγι ονομάζεται Βίσος και πήρε το όνομα Βίσχενη. Η μονή μας πανηγυρίζει τον 15 Αύγουστο, κοιμήσως της Θεοτόκου και το μεγάλο μας πανηγύρι είναι αυτό και πανηγυρίζουμε και τη Ζωδόχου Πηγής, Παρασκευή της Διακίνησήμου. Στο κέντρο της παλαιάς πόλης των Σερών βρίσκεται ο πάνσεπτος παλαιός μητροπολιτικός ναός των Αγίων Ενδόξων Στρατιωτικών Μαρτύρων Θεοδόρων, Τύρονος και Στρατιλάτου. Ο ναός σήμερα είναι μια μεγάλη ορθογώνια βασιλική. Τα πολλά παλαιοχριστιανικά στοιχεία που διασώζονται ανεβάζουν την αρχική του κατασκευή με πολλές πιθανότητες έως και τον 6ο αιώνα. Ο ναός των Αγίων Θεοδόρων, καύχημα των Σεραίων, έχει μία πολυκύμαντη ιστορία. Γι' αυτήν θα μας μιλήσει ο προϊστάμενος του ναού, αρχιμανδρίτης πατήρ Νεκτάριος, ο οποίος μας υποδέχεται με εγκαρδιότητα και μας ξεναγεί. Πολύ ωραίος ναός. Ωραίος. Παλαιός και ιστορικός. Όμως εδώ βλέπω οι τέσσερις πολύ, είναι οι παλιές, οι μοσαϊκές. Ένας ναός ο οποίος έχει προσφυώς ονομαστεί ένα μνημειακό μαυσολείο. Και εγώ σ' όσους έρχονται επισκέπτες εδώ, αυτό λέω συνέχεια, ότι είναι ένα μνημειακό μαυσολείο. Είναι ένας ναός του 6ου αιώνα, κατά άλλους του 5ου αιώνα. Έχουν περάσει πατριάρχες, αρχιερείς, αρχιεπίσκοποι, ιερείς, μοναχοί, έχει ευλογηθεί πάρα πολύ ο τόπος για 80 περίπου χρόνια, από το 1913 μέχρι το 1993 ο ναός είχε μείνει στη φθορά και στην αφάνεια μετά το 1913 όπου έγιναν οι φωτιές και η καταστροφή από τους ομόδοξους αδελφούς μας Βουλγάρους και πολλές κλοπές μέχρι και το 1917. Ο ναός επανήλθε στη λατρεία με προσπάθειες και με ενέργειες του Μητροπολίτου μας, του Μακαριστού Μαξίμου, ο οποίος το 1993, 31 Οκτωβρίου, τον απέδωσε και πάλι στη Θεία Λατρεία.
έχουμε πολλούς θησαυρούς μέσα στο νότο των Αγίων Θεοδόρων, το λέω συνέχεια αυτό. Η θησαυρή αυτή είναι πνευματική. Έχουμε την κάρα του Αγίου Θεοδόρου του Στρατιλάτου, μεγάλο κοιμήλιο για το ναό μας. Έχουμε την εικόνα της Παναγίας της Πονολήτριας που είναι έργο του 11ου αιώνος. Έχουμε επίσης τεμάχιο της κάρας του Αγίου Θεοδόρου του Τύρονος, το οποίο φυλάσσεται μέσα στο Άγιο Βήμα. Πράγματα, αντικείμενα, λειτουργικά σκεύη του ναού έχουν κλαπεί και βρίσκονται στη γειτονική χώρα της Βουλγαρίας. Γι' αυτό το λόγο, πριν από λίγο καιρό, είχαμε την έλευση του Προέδρου της Δημοκρατίας, ο οποίος ήρθε να ευλογηθεί και να αντλήσει δύναμη από τους Αγίους Θεοδόρους και με την φυσική του παρουσία να κάνει ένα κάλεσμα και μια παράκληση στη Βουλγαρία για να επιστραφούν τα κλαπέντα κοιμήλια, τα οποία για όλους τους αιρέους και για τον ναό των Αγίων Θεοδόρων και την τοπική ιστορία παραμένει όλη αυτή η ιστορία μία ανοιχτή πληγή. Συνεχίζουμε, αγαπητοί τηλεθεατές, την γνωριμία με την πολύπλευρη και πολυεπίπεδη προσφορά της Ιεράς Μητροπόλεως Σερών και Νιγρίτης. Ιερά καθιδρύματα και χώροι πολιτισμού, φιλανθρωπικές δομές και ποιμαντική διακονία του πιστού λαού συνθέτουν την εικόνα μιας Μητρόπολης ζωντανής που αφουγκράζεται τις ανάγκες των καιρών και συγχρόνως διασώζει με σεβασμό μια μακρά ιστορική παράδοση. Γνωρίζουμε ότι έχετε ένα πολύ συγκροτημένο και όμορφο και οργανωμένο κοιμηλιαρχείο, το οποίο λειτουργεί εδώ στην Ιερά Μητρόπολη Σερών και Νιγρίτης. Θα θέλαμε να μας πείτε λίγα λόγια και για το κοιμηλιαρχείο, αλλά και για τις ενέργειές σας και την αγωνία σας, την οποία τη βλέπουμε τα τελευταία έτη. Πολλά κοιμήλια, τα οποία ήταν της Μητροπόλεως Σερών και Νιγρίτης, ανήκαν και ανήκουν βέβαια στα μοναστήρια και στις εκκλησίες της Μητροπόλεως, σήμερα να βρίσκονται αλλού, σε άλλα χέρια, και εσείς κάνετε ενέργειες ούτως ώστε να επιστρέψουν στον τόπο τους, στον τόπο εκεί που ανήκουν, ούτως ώστε να βρίσκονται στο σπίτι τους. Η Εκκλησία των Σερών θα έπρεπε να έχει έναν πολύ μεγάλο πλούτο. Δυστυχώς δεν τον έχει, διότι τις τον εστέρισαν όλος αδικαιολογήτως και οι κατά καιρούς επιδρομής του τόπου αυτού, που όπως σας είπα ήταν πολλοί, οι Σλάβοι, οι Σέρβοι, οι Βούλγαροι, οι Καταλανοί, οι Φράγκοι, οι Τούρκοι για πολλά πολλά χρόνια. Αλλά δυστυχώς τις μεγαλύτερες καταστροφές τις έκαμαν παραπάσαν έννοιαν λογικής οι Βούλγαροι, οι οποίοι στα δύσκολα και πέτρινα χρόνια της βουλγαρικής κατοχής του προηγουμένου κυρίως αιώνος, αφήρεσαν από την περιοχή, από την Εκκλησία των Σερών, πολλά και σπουδαία κοιμήλια. Επειδή ακριβώς όπως ονομάζεται από τους Βυζαντινούς συγγραφείς η πόλη και η Μητρόπολη των Σερών ή το Καλίστη και Περιφανεστάτη, και η πόλη και η Μητρόπολη είχε μία πολύ μεγάλη αξία και σημασία και για το κράτος και για την Εκκλησία, λόγω της γεωγραφικής της θέσεως. Γι' αυτό κατά καιρούς είχε πλουτιστεί από σπουδαία δώρα, από σπουδαία κοιμήλια, τα οποία σήμερα άλλα μεν είναι σε μουσεία της Βουλγαρίας, άλλα δε είναι διασκορπισμένα σε ολόκληρο τον κόσμο. Αυτό που μας πονά όμως ιδιαίτερος είναι αυτός ο κοιμηλιακός πλούτος, πνευματικός πλούτος, ο οποίος έφυγε με τον τρόπο που έφυγε και με τον τρόπο που παρακρατείται από την γειτονική χώρα. Και δεν θα κουραστούμε να αγωνιζόμαστε με όσα μέσα έχουμε και με τη συνδρομή της πολιτείας και της εκκλησίας για να επιστραφούν αυτά τα κοιμήλια στον τόπο όπου παρήχθησαν, δημιουργήθησαν και όπου και ανήκουν. Ο μακαριστός Μητροπολίτης Μάξιμος δημιούργησε στην Μητρόπολη Σερών, λίγα χρόνια αφότου ήρθε μετά το 1984, τον πρώτο πυρήνα του μουσείου, το οποίο μουσείο στεγαζόταν εδώ στο χώρο που βρισκόμαστε. Δυστυχώς όμως
αυτός ο μεγάλος πνευματικός πλούτος δεν ήταν εύκολα προσβάσιμος. Εκείνος έκανε την αρχή και εμείς συνεχίσαμε και δημιουργήσαμε την κτηριακή υποδομή, έναν καινούριο χώρο, ένα καινούριο κτίριο, όπου φιλοξενεί τώρα τα κοιμήλια της Μητροπόλεως, της περιοχής μας, των ναών μας και των μοναστηριών μας. Και όπως έχω πει, αυτό το μουσείο είναι ένα σιωπηλό αλλά πολύ ουσιαστικό διδακτήριο. Διδασκόμεθα από την πίστη των πατέρων μας. Οι εικόνες δεν είναι εικαστικά δημιουργήματα, δεν είναι ζωγραφικοί πίνακες. Οι εικόνες έχουν μέσα τους ψυχή, είναι όργανα προσευχής και αγιασμού. Βλέποντας το ιερό πρόσωπο του Χριστού μας ή της Παναγίας μας ή των Αγίων, επικοινωνούμε με τα πρόσωπα προς τα οποία απευθύνουμε την προσευχή μας, μας βοηθούν στον πνευματικό μας αγώνα. Γι' αυτό το κοιμηλιαρχείο, στο οποίο διασώζονται αρκετά κοιμήλια, είναι ένα διδακτήριο και με αυτό το ήθος και με αυτό τον τρόπο θα πρέπει να το επισκεπτόμαστε. Αυτό το σιωπηλό αλλά ουσιαστικό πνευματικό διδακτήριο κατά τον οικείο ποιμενάρχη, Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Σερών και Νιγρίτης κύριο Θεολόγο, θα γνωρίσουμε στη συνέχεια. Πρόθυμος ξεναγός μας, ο πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Ανδρέας Βοιατζής. Καλώς ήρθατε στο κοιμηλιαρχείο μας, ψυχής άκους, το οποίο έχει ιδρυθεί το 2008, εγκαινιάστηκε από το Σεβασμιότατο ποιμενάρχη μας τον κύριο Θεολόγο, όπου φυλάσσονται οι πνευματικοί θησαυροί της Μητροπόλεως Σερών και Νιγρίτης. Στο κοιμηλιαρχείο μας εδώ φιλοξενούνται πάνω από 180 εικόνες, όπως είπαμε, και δύο χρυσοκέντητοι επιτάφοι, ξυλόγλυπτη σταυρή, ξυλόγλυπτα βημόθυρα, Ιερά Σκεύη και Χρυσοκέντητα Άμφια. Οι χρονολογίες που είναι τα εκθέματα αρχίζουν από το 1000 μετά Χριστόν μέχρι και το 1800, το 19ο αιώνα. Τα κοιμήλια μας προέρχονται από τα μοναστικά καθιδρύματα της Μητροπόλεως, από ιενωριακούς ναούς και από ιδιώτες, τα οποία δόρισαν για να φυλαχθούν σε αυτό τον χώρο. Επίσης, να πούμε, η επισκεψιμότητα του κοιμηλιαρχείου μας, η ετήσια επισκεψιμότητα, είναι γύρω στα 1.000-1.500 άτομα κάθε χρόνο. Είναι εντελώς δωρεάν, δεν υπάρχει εισιτήριο. Όποιος θέλει μπορεί να το επισκεφθεί χωρίς κανένα πρόβλημα. Κάθε μέρα είναι ανοιχτό, από Δευτέρα έως και Σάββατο. Και έρχονται πολλά σχολεία, σύλλογοι, γκρουπ από διάφορα μέρη της Ελλάδος, ακόμη και φοιτητές από διάφορα πανεπιστήμια, τόσο της Ελλάδος όσο και του εξωτερικού. Στο κτίριο του Κοιμηλιαρχείου επισκεπτόμαστε και το Ράδιο Κιβωτός, τον ραδιοφωνικό σταθμό που λειτουργεί η Ιερά Μητρόπολη Σερών και Νιγρίτης από το έτος 2004. Ένα ραδιόφωνο, πραγματικό καταφύγιο για τις ψυχές που αναζητούν τον αυθεντικό Λόγο του Θεού, την στήριξη και την παραμυθία. Έχουμε την ιδιαίτερη χαρά να βρισκόμαστε στο στούντιο του ραδιοφωνικού σταθμού της Μητροπόλεως Σερών και Νιγρίτης, που ονομάζεται Κιβωτός. Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός εκπέμπει πρόγραμμα 24 ώρες το 24ωρο και είναι μια προσπάθεια συλλογική και κληρικών και λαϊκών που όλοι εδώ διακονούν αφιλοκερδώς στον αμπελώνα του Κυρίου για να διαδοθεί ο Λόγος του Θεού. Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός Πατέρα Νικάνορα είναι ένας φιλόξενος χώρος όπου η κάθε πονεμένη ψυχή βρίσκει παρηγοριά για να ακούσει το Λόγο του Θεού και να πάρει δύναμη στις δύσκολες εποχές όπου ζούμε. Το λογότυπο του ραδιοφωνικού μας σταθμού είναι ένα περιστέρι
που κρατά στο ράμφος του ένα κλαδί ελιάς. Και αυτό συμβολίζει ότι ο λόγος του Θεού είναι ένας λόγος ειρηνικός και κυρίως ένας λόγος ενότητος προς όλους. Και μέσα από το ραδιόφωνο, που είναι ένας πνευματικός άμβονας στα ραδιοκύματα των FM, μεταδίδουμε αυτόν τον λόγο τον στηρηχτικό και ιδιαιτέρως στις σημερινές ανάγκες των ανθρώπων είναι επίκαιρος όσο ποτέ. Με ιδιαίτερη ικανοποίηση ενημερωνόμαστε για το μεγάλο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Σερών και Νιγρίτης, κάτι που επιβεβαιώνει την μόνιμη διαχρονική παρουσία της Εκκλησίας κοντά στον Πάσχοντα και αναξιοπαθούντα αδελφό. Δεν ήταν δυνατόν η τοπική μας εκκλησία να κλείσει τα μάτια στην συνεχόμενη και δυστυχώς βλέπουμε και σήμερα επαναλαμβανόμενη κρίση των ημερών μας. Και έτσι λοιπόν με πρωτοβουλία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Θεολόγου στις 6 Νοεμβρίου 2011 δημιούργησε τον συγκεκριμένο ξενώνα για να μπορούν κάποιοι αδελφοί μας που προσωρινά μένουν άστεγοι να έρχονται και να φιλοξενούνται εδώ, αλλά και πάρα πολλοί αδελφοί μας οι οποίοι έχουν συγγενείς τους ασθενείς στο Γενικό Νοσοκομείο των Σερών έρχονται εδώ για να πάρουν μια ανάσα από το διακόνημά τους, να φιλοξενηθούν, να φρεσκαριστούν, να ξεκουραστούν και να συνεχίσουν το διακόνημά τους. Ένας χώρος ο οποίος ευλογήθηκε από τον Επίσκοπό μας και εδώ και 6 χρόνια με συνεχόμενη λειτουργία αποτελεί ένα φωτεινό φάρο αλληλεγγύης και συμπαράστασης στον συνάνθρωπό μας. Πολλές οικογένειες έχουν περάσει από εδώ, πολλοί αδερφοί μας έχουν περάσει από εδώ και όλα αυτά με την αγάπη και της περιοχής και των κατοίκων εδώ, αλλά όπως προείπαμε και του εφημερίου με τους αγαπητούς και καλούς τους συνεργάτες. Γιατί όλα τα φιλανθρωπικά ιδρύματα της Εκκλησίας μας λειτουργούν με αυτό το μεγάλο κύμα των αφανών ηρώων που λέγονται εθελοντές. Όπου και αν πάτε, σε όλες τις δράσεις των Μητροπόλεων, είτε στα κοινωνικά παντοπολία, είτε στα κοινωνικά συσίτια, θα δείτε μια στρατιά ανθρώπων οι οποίοι βρίσκονται εκεί και γίνονται οι ίδιοι τους σταυροφόροι αγάπης για τον συνάνθρωπό τους. Και αυτούς τους ανθρώπους δεν μπορούμε ούτε να τους ξεχνούμε, ούτε να τους αγνοούμε και καθημερινά πρέπει να τους ευχαριστούμε. Εδώ λοιπόν είναι ο χώρος, ένας χώρος όμορφος και ζεστός, που στεγάζει για λίγο διάστημα προσωρινά κάποιους ανθρώπους που έμειναν άστεγοι, αλλά όπως είπαμε και ανθρώπους που έχουν συγγενείς τους ασθενείς στο Γενικό Νοσοκομείο των Σερών. Συνεχίζοντας το διπορικό μας, θα γνωρίσουμε πτυχές της ιστορικής διαδρομής και της σύγχρονης εκκλησιαστικής ζωής στην Ιερά Μητρόπολη Σερών και Νιγρίτης. Η Ιερά Μονή Προφήτου Ηλίου, κοντά στο χωριό Άγιο Πνεύμα. Εκεί κατευθυνόμαστε με πολύτιμο οδηγό και ξεναγό μας, τον πατέρα Παναγιώτη. Περνάμε από τον Άγιο Ιωάννη. Εδώ είναι μια όμορφη περιοχή της πόλεως μας. Βέβαια προάστιο της πόλεως. Οι επισκέπτες της ΣΕΡΣ περνάνε σίγουρα από εδώ από τον Αγιάννη και για τα εστιατόρια του και για το περιβάλλον εδώ πέρα. Τα νερά και τα λοιπά, έχει όμορφο τοπίο. Ο σεραϊκός λαός είναι ευλαβής λαός, δηλαδή είχε βέβαια και παρακαταθήκες προηγουμένως. Βλέπετε ότι εδώ άθλησε ο Άγιος Νικήτας, ο Άγιος Ιωάννης ο Σεραίος. Έχουμε ιδιαίτερες ευλογίες, αλλά και κατόπιν μετά έχουμε πολύ καλούς στην πορεία, έχουμε πολύ καλούς Μητροπολίτες και το έργο τους φαίνεται στην ευλάβεια των ανθρώπων. Μπροστά μας είναι το μοναστήρι, το προφήτη Ηλία,
Εδώ αριστερά μας βλέπουμε ένα Γολγοθά που είχε κατασκευαστεί πριν από μερικά χρόνια και τις πρώτες χρονιές που ήρθε εδώ ο Σεβασμιώτος Μητροπολίτης μας, εδώ κάναμε την αποκαθήλωση και εδώ μπαίνουμε στο μοναστήρι μέσα. Έχει γίνει πολλή δουλειά εδώ, ένα όμορφο μοναστήρι με πολύ καλή αδελφότητα. Μας αξιώνει η χάρις του Θεού και η ευλογία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σερών και Νιγρίτης Κυρίου Θεολόγου να βρισκόμαστε σε ένα μοναστήρι στο οποίο με το που μπήκαμε αισθανθήκαμε αμέσως την αγάπη, τη φιλοξενία των μοναζουσών που ζουν εδώ στην Ιερά Μονή. Οι πρώτες αδερφές είχαν έρθει το 1990. Ήταν μια μικρή αδερφότητα 4 ατόμων όταν είχαν ξεκινήσει η γερότησα Μερτιδιώτησα με τον γέροντα Χρυσόστομο. Είχαν έρθει μια μικρή αδερφότητα να επανδρώσουν τότε το παλιό εξοκλήσιας, λέγαμε, του χωριού, του προφήτη Ηλία. Τους είχε καλέσει τότε ο πρώην Μητροπολίτης κ. Μάξιμος να έρθουν να επανδρώσουν αυτήν την Ιερά Μονή. Από τότε είχε γίνει πολύς και αρκετός αγώνας για να γίνουν όλα αυτά τα πράγματα. Όταν είχαν έρθει οι αδερφές, δεν είχαν βρει σχεδόν τίποτα εδώ. Ήταν ένας απλός καταβλισμός. Παλιά γινόταν κατασκηνώσεις της Μητροπόλεως. Και μετά, αφού είχε αποφασίσει ο κύριος Μάξιμος τότε να γίνει μοναστήρι, είχαν σταματήσει οι κατασκηνώσεις και επανδρώθηκε ως γυναικεία μονή. Και από τότε είχε γίνει αρκετός αγώνας από την αδερφότητα. Και σιγά σιγά αρχίσανε να γίνονται τα κτίρια ένα-ένα και να διαμορφώνεται ο χώρος. Αυξήθηκε λίγο και η αδερφότητα, ήρθαν και κάποιες άλλες αδερφές και οπωσδήποτε ομόρφινε και τόπος περισσότερο. Την εκκλησία που βρήκαν οι αδερφές όταν ήρθαν ήταν το καθολικό του προφήτη Ηλία. Είχε ανακοινιστεί από την αρχή, είχαν μείνει τα δύο τείχη δεξιά και αριστερά. Τα υπόλοιπα ο ναός έχει ανακοινιστεί από τις αδερφές. Ο ενσαρχός αγγέλος των προφήτων υκρύπης, ο δεύτερος προδρόμος της παρουσίας Χριστού, Ηλίας ο ένδοξος, άνωθεν καταπέμψας, εν λύσε ο την χάρη, νόσους αποδιώκει και λεπρούς καθαρίζει, διό και της τιμωσήν αυτών βρία. Το μοναστήρι πανηγυρίζει στις 20 Ιουλίου, γίνεται μεγάλο πανηγύρι και πολύ λαμπρό. Θαυματουργός Άγιος, ο προφήτης Ηλίας των Εσχάτων Χρόνων, όπως ξέρουμε. Από παλιά υπήρχε, από ό,τι λέγανε, πολύ χάρη γενικά στην εκκλησία και σε αυτό το μέρος λέγανε οι χωρικοί που είχαμε ακούσει, γιατί τον είχαν ακούσει κιόλας τον προφήτη Ηλία. Ήταν πολύ ζωντανός και γι' αυτό ίσως και η χάρη του ήθελε από τότε να γίνει και γενική, να επαντορθεί και να γίνει μονή. Και να αξιώσει ο Θεός, να έρθουν και οι αδερφές εδώ για να επανδρωθεί και να γίνει γενική αδερφότητα. Μπορούμε να πούμε ότι ο κόσμος γενικά αγαπάει τα μοναστήρια, τα στηρίζει, έχει πάρα πολύ ζεστασιά γενικά σε όλα τα μοναστήρια και της περιοχής και πιστεύω σε όλη την Ελλάδα. Γιατί εκεί πιστεύω υπάρχει και χάρις του Θεού. Υπάρχει γενικά ένας πολύ καλός αγώνας από όλους τους μοναχούς γενικά που βρίσκονται στα μοναστήρια και γι' αυτό ίσως χάρη του Θεού προσελκύει και τον κόσμο. Γερόντισα να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Την ευχή σας, Πατέρ. Να έχουμε. Να μας εύχεστε κι εσείς. Να προσεύχεστε στον προφήτη Ηλία, στην Παναγία. Και εσείς για όλους μας. Ευχαριστούμε για την αγάπη σας, την επίκειά σας. Δύναμη στο έργο σας. Ευχαριστούμε πολύ. Thank you.
Επόμενος προορισμός μας, ο Ιερός Ναός των Αγίων Αντωνίου και Μαρίνης, όπου φυλάσσεται ως ανεκτίμητος πνευματικός θησαυρός το λείψανο της δεξιάς χειρός της Αγίας Μαρίνης. Ο ναός μας είναι ένας ιστορικός ναός των Σερών. Βέβαια, οι περισσότεροι τον ξέρουν σήμερα σαν ναό του Αγίου Αντωνίου. Όμως είναι ναός της Αγίας Μαρίνης, βλέπετε και στο τέμπλο, δίπλα στην εικόνα της Παναγίας, αν προσέξανε, της Αγίας Μαρίνης η εικόνα και του Αγίου Αντωνίου είναι στην άκρη. Ο ναός αυτός, το κτίσμα αυτό το οποίο βλέπουμε, είναι του 1826. Και έξω στις Κόνχες υπάρχει μαρτυρία, γράφει Μάρτιος του 1826. Όμως είναι κτισμένος πάνω σε παλαιότερο ναό της Αγίας Μαρίνης. Πιθανολογούμε τον λόγο για τον οποίο αργότερα προσθέθηκε και ο Άγιος Αντώνιος, γιατί ξέρετε ότι σύμφωνα με τους ιστορικούς των Σερών, πίσω από το ιερό υπήρχαν μέχρι και τα τελευταία χρόνια κελιά όπου έφερναν όλους τους ψυχοπαθείς, τρελούς τους λέγανε τότε. Μάλιστα σωζότανε, λέει, ο Παπαγεωργίου και ο Καφτατζής και οι αλυσίδες με τις οποίες τους είχαν δεμένους και τους φέρνανε ακριβώς γιατί η Αγία Μαρίνα, όπως ξέρετε, πολέμησε και τον πονηρό, τον Σατανά, αλλά και ο Άγιος Αντώνιος ήταν πολέμιος των δαιμόνων και γι' αυτό ζητούσαν από τους Αγίους τη χάρη τους για τους ανθρώπους αυτούς. Και έτσι λοιπόν φαίνεται ότι συνδυάσανε τον Άγιο Αντώνιο και την Αγία Μαρίνα και ο ναός αργότερα έγινε της Αγίας Μαρίνης και του Αγίου Αντωνίου. Αν και σήμερα, όπως σας είπα, επικράτησε ναός του Αγίου Αντωνίου. Είναι η δεξιά χείρα, όχι τεμάχιο, όλη η δεξιά χείρα της Αγίας Μαρίνας. Από το 1787 βρίσκεται στο ναό μας. Βλέπετε πάνω διακρίνεται και το δέρμα και τα νύχια, άφθαρτο. Και εμποτιάζει. Δόξα τω Θεώ. Μεγάλη ευλογία έχετε. Δόξα τω Θεώ. Εδώ βρισκόμαστε στο παρεκκλήσιο του Αγίου Φανουρίου. Το παρεκκλήσιο αυτό κτίστηκε δίπλα στο ναό, όπως βλέπετε, επικοινωνεί με το ναό. Σαν μία λύση το κτίσανε τότε οι πατέρες, γιατί υπήρχε στενότητα χώρου στο κυρίως ναό και δεν μπορούσαν να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες της ενορίας. Πάρα πολύ μας βοηθάει για τις καθημερινές ακολουθίες, τις θείες λειτουργίες τις καθημερινές, είναι έτσι πολύ ζεστό και πολύ εξυπηρετικό και το χειμώνα και το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη λειτουργούμε εδώ προς τιμήν του Αγίου Φανουρίου και στο τέλος της Θείας Λειτουργίας διαβάζουμε και ευλογούμε τις γνωστές φανουρόπιτες. Το απόγευμα της Τετάρτης τελούμε την παράκληση του Αγίου Φανουρίου. Η Ιερά Μητρόπολη Σερών και Νιγρίτης, με την μακραίωνη ιστορία και το αγωνιστικό παρόν, είναι, αγαπητοί τηλεθεατές, η επισκοπική περιφέρεια στην οποία ξεναγούμαστε μέσω αυτού του οδηπορικού. Ο ναός που θα επισκεφτούμε τώρα βρίσκεται στην παλαιά Ακρόπολη των Σερών, γι' αυτό και διατηρεί την ονομασία Άγιος Νικόλαος Ακροπόλεως.
Απέναντί μας φαίνεται ο λόφος του Κουλά. Η Ακρόπολη των Σερών, θα λέγαμε τώρα, με την καινούργια ονομασία. Τώρα πηγαίνουμε προς τον Άγιο Νικόλαο, πάνω στον Κουλά. Εδώ η περιοχή είναι η περιοχή εντός των τυχών. Δηλαδή η παλιά η πόλη είναι αυτή, εδώ, την οποία βαδίζουμε τώρα. Ο Άγιος Αντώνιος ήταν μέσα στην παλιά πόλη. Όπως και οι Άγιοι Θεόδωροι. Εδώ μπήκαμε στο δρόμο που πηγαίνει για το παρεκκλήσιο του Αγίου Νικολάου, το οποίο είναι πανέμορφο. Καλώς ήρθατε. Πώς είστε, καλά είστε? Στο φτωχικό μας ναό, μικρό αλλά γεμάτο αγάπη και ζεστασιά. Εσείς είστε επίτροπος εδώ? Ναι, είμαστε 4 κυρίες εδώ. Μάλιστα. Και ερχόμαστε τις Κυριακές που έχει θεία λειτουργία, την Πέμπτη που κάνουμε παράκληση. Κρατάτε το ζωντανό το κλεισάκι αυτό. Βέβαια. Όσο μπορούμε. Όσο μπορείτε, έτσι. Με να σας δίνει ο Θεός δύναμη και υγεία. Ναι, έρχονται ο κόσμος από διάφορες ενορίες που θέλουν ησυχία και αγάπη και εμείς κάνουμε το παν για να τους ευχαριστήσουμε και να ξανάρθουν. Καλόν απίστεως και εικόνα πραότητος εγκρατείας διδάσκαλον ανέδειξες τη πείμνη σου ή των πραγμάτων αλήθεια δια τούτο εκτίσω τη ταπεινό τα υψηλά, τη πτωχία, τα πλούσια. Πάτερ ιεράρχα Νικόλαε, πρέσβευε Χριστό το Θεό, σωθήνε τα ψυχάς ημών. Παλαιότερα, οι άνθρωποι συνήθιζαν στον τόπο που ήταν η πόλη τους χτισμένη, πάνω σε ένα λόφο της πόλεως, να είναι χτισμένο το κάστρο, το φρούριο της πόλεως, το οποίο το ονόμαζαν Ακρόπολη. Ήταν ένα φρούριο, ένα κάστρο, περιτυχισμένο από ισχυρά τείχη και εκεί εισέρχονταν οι κάτοικοι όταν ερχόταν ο εχθρός, έμπαιναν μέσα στο κάστρο, μέσα στο φρούριο αυτό οι κάτοικοι, ούτως ώστε να σωθούν από τη μανία του εχθρού. Ακροπόλεις πολλές είναι γνωστές, γνωστή μας βέβαια η Ακρόπολη των Αθηνών, αλλά και εδώ, στις Σέρες, υπάρχει η Ακρόπολη των Σερών και στο σημείο που βρισκόμαστε τώρα είναι ο ναός της Ακροπόλεως, ο ναός του Αγίου Νικολάου, το οποίο είναι παρεκκλήσιο του ενοριακού ναού Αγίου Αντωνίου και Αγίας Μαρίνης Σερών. Είναι ένα ιστορικό παρεκκλήσιο, το οποίο κατά πολλούς ανάγεται στο 10ο αιώνα, αρχές του 11ου. Μερικοί νεότεροι λένε ότι είναι χτισμένο στις αρχές του 14ου. Πάντως όπως και να έχει το πράγμα, βλέπετε ότι είναι ένα πανέμορφο παρεκκλήσιο. Δυστυχώς ο Ξικόπουλος μας αναφέρει ότι το 1928 που πρωτοήρθε εδώ δεν σωζόταν τίποτα από αυτά τα οποία έχουμε σήμερα από τη σημερινή μορφή του. Υπήρχαν λίγα απομεινάρια και σε κανένα δυο φωτογραφίες που σώζονται από τους τοίχους του ιερού, όπου και βλέπετε εσωτερικά από κατεστραμμένες απομεινάρια, από κατεστραμμένες τοιχογραφίες εκείνης της εποχής. Να πούμε δε και το εξής, ότι είναι, λίγοι το ξέρουνε, ο μοναδικός διόροφος ναός σε όλη τη Μακεδονία και την Ξάνθη. Δηλαδή, κάτω από μας υπάρχει άλλος ένας ναός, ο οποίος βέβαια έπαιζε το ρόλο του κημητηρίου για τις ανάγκες των ανθρώπων του κάστρου. Σώζεται μάλιστα, σώζονται και οστά και τα λοιπά. Η είσοδος της κρύπτης βρίσκεται στην ανατολική πλευρά, κάτω από το ιερό, και είναι βέβαια προσβάσιμη, αλλά δεν έχει αξιοποιηθεί ακόμη.
πάνω στα απομεινάρια αυτού του παρεκκλησίου, ένας πρωτομάστορας από τη Μικρά Ασία, ο Μπαρμπαλάζαρος, όπως τον ξέρανε, έκτισε, στήριξε όλο αυτό το οικοδόμημα, το οποίο έρχονται αρχιτέκτονες και σήμερα ακόμη και θαυμάζουν πώς μπόρεσε να στηρίξει με τα μέσα εκείνης της εποχής, ούτε κολόνες, ούτε μπετόν, ούτε τίποτα άλλο, πώς μπόρεσε να στηρίξει όλο αυτό τον ναό, τον θαυμάσιο ναό, ο οποίος είναι μονόχωρος τρίκοχος, μας θυμίζει αγιορείτικο καθολικό, όπως είπαμε και προηγουμένως, και είναι το καύχημα των Σεραίων. Εδώ είναι η είσοδος της κρύπτης. Όπως βλέπετε, ο κάτω όροφος, είπαμε ότι είναι διόροφος, αυτός είναι ο κάτω όροφος. Και έπαιζε το ρόλο του κημητηρίου για τις ανάγκες των κατοίκων του κάστρου, της φρουράς κτλ. Λοιπόν, να ανεβούμε πάνω προς το κάστρο τώρα, έτσι. Ανεβαίνουμε τώρα λίγο ψηλότερα, στην κορυφή του λόφου Κουλά, όπου υπάρχουν τα ερείπια της Βυζαντινής Ακρόπολης και θαυμάζουμε την πανοραμική θέα όλης της πόλης. Α, πολύ ωραία. Πατέρα Νικάνορα, εδώ βλέπουμε την πόλη των Σερών, όλη μπροστά μας. Από το κέντρο, το Μητροπολιτικό Ναό που βλέπετε απέναντι, έτσι εκεί. Ανεβαίνει κόσμος εδώ, φαντάζομαι, και απολαμβάνει τη θέα. Πάρα πολλοί κόσμος, ναι. Πάρα πολλοί κόσμος. Απολαμβάνει εδώ τη θέα. Έχει το αναψυκτήριο εδώ. Και η σημαία δοκιματίζει, βλέπω. Η γαλανόλευκη, ναι. Γαλανόλευκη. Έτσι. Είναι όμορφη η πόλη των Σερών. Επόμενος σταθμός μας θα είναι το κέντρο της λειτουργικής ζωής της Μητροπόλεως, εδώ που οι κάτοικοι των Σερών συνάζονται για να ζήσουν τα σημαντικότερα γεγονότα της τοπικής εκκλησίας. Πρόκειται για τον μεγαλόπρεπο Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Παμεγίστων Ταξιαρχών. Καλώς ήρθατε. Πατέρ Ανδρέα, τι κάνετε? Λευχή. Λευχή. Καλά είστε? Καλά, εσείς πώς είστε? Δόξα τω Θεώ, καλώς ήρθατε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλώς ήρθατε στην πόλη των Σερών, στο Μητροπολιτικό μας ναό των Παμεγίστων Ταξιαρχών. Είναι ένας περίλαμπρος ιερός ναός. Η ιστορία του ναού αρχίζει από το 1300, αλλά με την πάροδο των χρόνων όσοι ναοί έγιναν κατεστράφησαν. Από το 1600 και μέχρι σήμερα έχουν καταστραφεί 3 ναοί των Ταξιαρχών. Είναι αγιογραφημένος, οι αγιογραφίες δεν είναι παλιές, αρχίζουν από το 1976 μέχρι το 1995 τελείωσε η αγιογραφία. Όπως βλέπετε, μαρμάρινο το τέμπλο, ο θρόνος, ο δεσποτικός, ο άμβωνας, τα προσκυνητάρια, είναι η αγάπη των ευσεβών χριστιανών μας, όπου θέλουν τον Μητροπολιτικό τους ναό να είναι ο πρώτος ναός και της πόλεως, αλλά και περίλαμπρος. Κύριε, Κύριε, επιβλέψον εξ ουρανού και είδε και επισκέψε την άμπελον ταύτην και κατάρτισε αυτήν, είναι φύτευσεν η δεξιά σου εις πολλαετή δέσποτα. Μέσα λοιπόν σε αυτόν τον ναό τελούνται όλες οι αρχαιρετικές θείες λειτουργίες των μεγάλων εορτών, όπως και γεύθηκε τη χαρά και ο ναός και όλοι μας φυσικά μεγάλες αρχαιρετικές μορφές, όπως είναι
Οικουμενικός Πατριάρχης μας, ο κύριος Βαρθολομαίος, μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος, μάλλον οι Αρχιεπίσκοποι πρώην, και ο μακαριστός Σεραφείμ, όπου ενθρόνησε τον Μητροπολίτη Σερών κύριο Μάξιμο το 84, τον μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο, αυτή την μορφή όπου όλοι θα την θυμούμαστε μια ζωή, διότι η παρουσία του και το πέρασμά του άφησε εποχή, και ο νυν Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος Αθηνών και Πας Ελλάδος Ιερώνυμος, όπου τον γευθήκαμε και χαρήκαμε και ευλογηθήκαμε από την παρουσία του από την εορτή των Παμεγίστων Ταξιαρχών. Των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Το Ιερό Παρεκκλήσιο βρίσκεται στο κάτω μέρος, στον υπόγειο χώρο του Μητροπολιτικού μας Ναού. Στο χώρο που βρισκόμαστε παλαιότερα ήταν το Μητροπολιτικό Κημητήριο, όπου σε αυτό το χώρο εδώ αναπαυόταν οι δύο Μητροπολίτες, ο Κωνσταντίνος Καρδαμένης και ο Κωνσταντίνος Μεγκρέλης, όπου χρημάτισαν αρχιερείς εδώ, ο Μεγκρέλης το 1924 με 1961 και ο Κωνσταντίνος Καρδαμένης το 1965 έως το 1984. Επίσης, στα πόδια του μακαριστού Κωνσταντίνου Καρδαμένη είχαν τοποθετήσει και τα οστά του Αποστόλου Χριστοδούλου, ο οποίος ήταν επίσκοπος εδώ στη Μητρόπολη των Σερών το 1909 με 1917. Ο οποίος υποδέχθηκε τον ελληνικό στρατό στην είσοδο της πόλεως. Και καθώς κάναμε την ανακομιδή των λειψάνων τους, τοποθετήσαμε τα οστά τους μέσα στην κόγχη εδώ, όπου και γράφουμε τα ονόματά τους και με τις ημερομηνίες που χρημάτισαν επίσκοποι εδώ στη Μητρόπολη. Στη συνέχεια θα επισκεφτούμε το Μαξίμιο Ίδρυμα, σημείο αναφοράς για την πνευματική ζωή των Σερών, ώστε να γνωρίσουμε από κοντά τις δραστηριότητες που στεγάζει. Το Μαξίμιο Πνευματικό και Πολιτιστικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως μας είναι ένα κέντρο πνεύματος και πολιτισμού. Ήταν ένα όραμα του μακαριστού Μητροπολίτου Μαξίμου, ο οποίος από την πρώτη στιγμή της ελεύσεώς του εδώ άρχισε να δημιουργεί τις σχολές οι οποίες υπάρχουν στο Μαξίμιο. Δημιούργησε κατά πρώτον τη σχολή Βυζαντινής Μουσικής, η οποία στεγαζόταν σε έναν ιερό ναό, σε μια αίθουσα ενός ιερού ναού. Στη συνέχεια δημιουργήσαμε τη σχολή Βυζαντινής Αγιογραφίας, η οποία στεγαζόταν στο δικό μας τον ιερό ναό, στον ιερό ναό Ευαγγελιστίας το 1991. Άρχισε να πρωτολειτουργεί. Τότε την ιδρύσαμε μαζί με τον καθηγητή, τον οποίο έχουμε και σήμερα διευθυντή, με τον κύριο Κωνσταντίνο Ξενόπουλο. Στη συνέχεια οι σχολές λειτουργούσαν σε άλλες αίθουσες και η Σχολή Βυζαντινής Αγιογραφίας λειτουργούσε σε νοικιαζόμενα διαμερίσματα. Όμως προσπαθούσε ο μακαριστός Μητροπολίτης ο Μάξιμος να βρει ένα οικόπεδο για να συστεγάσει όλες αυτές τις δραστηριότητες και όλες αυτές τις σχολές. Και αυτό έγινε πραγματικότητα όταν το 1995 με δήμαρχο τον κύριο Ζήση Μητλιάγκα βρέθηκε αυτό το οικόπεδο και έτσι διέθεσε ο μακαριστός Μητροπολίτης όλη την περιουσία του και ανοίγειρε αυτό
το Μαξίμιο Πνευματικό και Πολιτιστικό Κέντρο. Έτσι άρχισαν από τότε να συστεγάζονται όλες οι σχολές και τότε ήταν η Σχολή Βυζαντινής Μουσικής και η Σχολή Βυζαντινής Αγιογραφίας. Στη συνέχεια άρχισαν σιγά σιγά να προστίθενται και άλλες σχολές, όπως είναι η Σχολή Γονέων, η Σχολή των Κλασικών Συγγραφέων. Στη συνέχεια έγινε το Φαρμακείο, έγινε το Ιατρείο, έγινε και το Παρεκκλήσιο, το οποίο μπαίνοντας στην αίθουσα μπορούμε να το δούμε. Και όμως και ο Σεβασμιώτος Μητροπολίτης μας κύριος Θεολόγος, και αυτός με τη σειρά του άρχισε να αυξάνει και αυτός τις δραστηριότητες. Αμέσως θέλησε να γύρει, να συμπληρώσει στο Μαξίμιο Πνευματικό Κέντρο άλλους δύο ορόφους, ώστε να συστεγαστεί εδώ στο Μαξίμιο και η βιβλιοθήκη, η πολυθεματική βιβλιοθήκη της Ιεράς Μητροπόλεως μας. Έτσι και έγινε. Το 2009 ανηγέρθησαν οι δύο όροφοι, ο τρίτος που βρισκόμαστε τώρα και ο τέταρτος, για να συστεγάσουν εδώ όλα τα βιβλία της Ιεράς Μητροπόλεως μας. Το Μαξίμιο δεν είναι μόνο εργαστήρι πολιτισμού. Στο ισόγειο του κτηρίου βρίσκουμε το κοινωνικό ιατρείο και φαρμακείο που λειτουργούν με ευθύνη της Ιεράς Μητροπόλεως και συνειδητοποιούμε πόσα πολλά μπορεί να προσφέρει η Εκκλησία στον ενδεήσιν άνθρωπο όταν υπάρχει η έμπνευση και η φιλόστοργη μέρημνα και αγάπη. Στα πλαίσια της οικονομικής δυσπραγίας και φτώχειας που βιώνει σήμερα ο ελληνικός λαός, δημιουργήθηκε μια ομάδα εθελοντών, γιατρών, φαρμακοποιών και άλλων ειδικοτήτων του υγειονομικού τομέα, οι οποίοι προσφέρουμε στο χώρο αυτό ιατρικές υπηρεσίες και φαρμακευτική υποστήριξη. Βέβαια, υπό την αιγίδα του Ιατρικού Συλλόγου και με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη μας. Πώς λειτουργεί τώρα? Είναι δύο γενικοί γιατροί, η υποφαινόμενη την Τετάρτη και μία άλλη γενική γιατρός αύριο, την Πέμπτη δηλαδή, κάθε εβδομάδα. Κατά μέσο όρο βλέπουμε περίπου 20 με 25 ασθενείς η κάθε μια, που σημαίνει 50 τη βδομάδα επί 4 εβδομάδες, γύρω στους 200 ασθενείς το μήνα. Έχουμε και ένα δίκτυο εξωτερικών γιατρών ειδικοτήτων, εθελοντών, οι οποίοι προσφέρονται αφιλοκερδώς να εξυπηρετήσουν τους ασθενείς όταν χρειάζεται η αντιμετώπιση τους από κάποιον ειδικό γιατρό. Με έκπληξη ανακαλύπτουμε πίσω από κάθε πόρτα του Μαξιμίου μία διαφορετική δράση, μία ακόμα εμπνευσμένη πρωτοβουλία της τοπικής εκκλησίας. Βρισκόμαστε στο Σύλλογο Παιδική Ορχήστρα Χοροδία της Ιεράς Μητροπόλεως Ερών και Ιγρήτης. Είναι ένας σύλλογος ο οποίος υπάρχει από το 1988. Στο χώρο αυτό, στο σύλλογό μας, έρχονται παιδάκια για να εμπνευστούν και να εισέλθουν στο χώρο της μουσικής. Διδάσκονται 5 μουσικά όργανα. Τα παιδάκια μπορούν να μάθουν ακορντεόν, πιάνο, φλογέρα και κιθάρα. Από πέρυσι λειτουργεί εδώ πέρα στο σύλλογό μας τμήμα μουσικής προπαιδείας για μικρότερα παιδάκια, για παιδάκια μικρότερης ηλικίας, τα λεγόμενα προνήπια, με μεγάλη επιτυχία. Με λένε Ναυροζίδου Ευδοξία, είμαι 12 χρονών, έρχομαι εδώ και 5 χρόνια στο Μαξίμιο, παίζω κιθάρα, πηγαίνω και στη χοροδία και έρχομαι και στη θεωρία εδώ πέρα με την κυρία Σύση. Μ' αρέσει εδώ πέρα πάρα πολύ και θα συνεχίσω για πολύ καιρό.
της Βυζαντινής μουσικής. Λίγο να πάρετε από το πλάνο. Ονομάζομαι Στέλλα Ευαγγέλου, είμαι στην έκτη τάξη του Δημοτικού Σχολείου του Άρου Μητρουσίου και έρχομαι εδώ πέρα στο Μαξίμιο για το λόγο ότι αγαπάω πάρα πολύ το Θεό. Πιστεύω ότι είναι σε κάθε στιγμή της ζωής μου κοντά μου. Επίσης εδώ πέρα έχω μάθει πάρα πολλά πράγματα τόσα χρόνια. Αγαπώ τον δάσκαλό μου φυσικά και τους φίλους που έχω γνωρίσει εδώ πέρα. Πηγαίνω και στην εκκλησία, είμαι ψάλτης. Μαζί με τον παππού μου που με διδάσκει τόσα χρόνια για τη βυζαντινή μουσική, για το Θεό και για την ιστορία. Και μπορώ να πω ότι είμαι πολύ ευτυχισμένη για αυτό που κάνω. Παραλλαγή. Κύριε Διευθυντά, χαιρόμαστε πολύ που είμαστε κοντά σας, αλλά και χαιρόμαστε πολύ που βλέπουμε την αίθουσα γεμάτη από μαθητές. Λίγο πριν πήγαμε σε μία άλλη αίθουσα που και εκεί ένας άλλος συνάδελφός σας δίδασκε στα παιδιά βυζαντινή μουσική. Εδώ βλέπουμε εσάς τον ίδιο να διδάσκετε. Χαιρόμαστε πολύ. Χαιρόμαστε που ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης έχει αυτή την αγωνία να βγουν ψάλτες για να πλαισιώσουν τα ψαλτήρια της Μητροπόλεως Σερών και Νιγρήτης. Θα θέλαμε να μας πείτε δύο λόγια για την υπηρεσία σας εδώ, για το έργο, για τους μαθητές που έρχονται. Η Σχολή Βυζαντινής Μουσικής ιδρύθηκε το 1998, λειτουργεί από τότε συνεχώς. Αυτή τη στιγμή έχουμε έναν αριθμό μαθητών μόνο στη Σχολή Βυζαντινής Μουσικής γύρω στα 80 άτομα. Είναι παιδιά ηλικίας από 10 έως 15 χρονών, παιδιά λυκείου και όπως βλέπετε έχουμε και κυρίες και κυρίως κάποιας μεγαλύτερης ηλικίας. Το θέμα είναι ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι έρχονται με πολύ μεράκι και αυτό είναι το παρήγορο σε όλη αυτή την υπόθεση, ότι αυτό το λειτουργήμα πρέπει να έχει κάποιος μεράκι. Δηλαδή να έχει το σαράκι που λένε, εμείς οι ρουψάδες που λέμε, για να μπορεί να συνεχίσει και να επανδρώσει αργότερα τα αναλόγια όχι μόνο της Μητροπόλειός μας και αλλαχού όπου τύχει ο καθένας να βρεθεί. Είναι πραγματικά αξιοθαύμαστο πόσο πολλά υπηρετεί και στεγάζει το Μαξίμιο Ίδρυμα αυτή η πολύβουη κυψέλη πολιτιστικής αναγέννησης και εξύψωσης. Έχει πάρει ανεξέλεκτες διαστάσεις που δεν περιορίζονται μόνο στο θέμα της γενοκτονίας. Ένα τέτοιο παράδειγμα αποτελεί η παρουσίαση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ως το λίκνο πολιτισμού, αντί να παρουσιάζεται η δύναμη που επέφερε το τέλος της δόξας του Βυζαντίου. Καθιερώσαμε ένα μοναδικό πνευματικό συμπόσιο για την περιοχή μας, πολλοί λένε και πανελληνίως. Εδώ και 15 χρόνια, κάθε Τετάρτη, μαζεύονται περίπου 100 με 120 συμπολίτες μας και παρακολουθούν μαθήματα από τον ελληνικό πολιτισμό. Από τα πανάρχια χρόνια από τον Όμηρο, τα κλασικά γράμματα, την Αλεξανδρινή εποχή, το Βυζαντινό πολιτισμό, πατέρες της Εκκλησίας, αγιογραφία, εκκλησιαστικά μνημεία και από το νεότερο ελληνικό πολιτισμό, δημοτικό τραγούδι, Παλαμάς, Σολωμός, Σεφέρη, Σελίτης. Είναι ένα πνευματικό συμπόσιο με πλήρη ελευθερία θυμάτων και έκφρασης. Επειδή παρακολουθώ και το 4Ε, έχω να σας συγχαρώ, διότι εκτός από το τελετουργικό και το λατρευτικό, ασχολείστε πολύ με την ιστορία της Ελλάδος, όχι μόνο με τον εκκλησιαστικό πολιτισμό, αλλά με τις παραδόσεις μας και τα λοιπά, και μερικές φορές, χωρίς να αρνούμε την άλλη τηλεθέαση, ξεκουράζεται η ψυχή μου όταν σας παρακολουθώ. Εμείς το θεωρούμε καθήκον μας αυτό. Να είστε καλά. Ο Θεός μαζί σας.
στο χώρο του Μαξιμίου, ο Σεβασμιότατος με πολύ μεγάλη αγάπη έχει αγκαλιάσει το Σύλλογο Τριτέκνων και εμείς αντίστοιχα με πολύ μεγάλη ευγνωμοσύνη δεχτήκαμε την προσφορά της τοπικής Ιεράς Μητρόπολης να μας παραχωρήσει αυτό το χώρο και ήδη από τη δημιουργία σχεδόν του Συλλόγου λειτουργούμε εδώ, είναι τα γραφεία μας, από τα οποία παρέχουμε τις υπηρεσίες μας προς τα μέλη μας, οι οποίες άπτονται φυσικά και παροχών και δράσεων, τις οποίες οργανώνουμε σε συνδυασμό με φορείς δημόσιους και όχι μόνο. Η Μητρόπολη και το Μαξίμιο βρίσκονται κοντά μας σχεδόν σε κάθε εκδήλωση που κάνουμε και η οποία πάντα έχει ένα χαρακτήρα προστατευτικό ως προς το θεσμό της οικογένειας, τον οποίο με ιδιαίτερη επιμέλεια και δύναμη και ένταση προσδοκούμε να προστατεύσουμε, να ενδυναμώσουμε και από τη θέση μας σαν Σύλλογος Τριτέκνων, αυτό που πάντοτε παροτρύνουμε σε αυτούς που δεν είναι τρίτεκνοι είναι να ενταχθούν σύντομα κοντά μας και γιατί όχι να γίνουν και πολίτεκνοι, διότι η οικογένεια και τα παιδιά είναι το μέλλον της χώρας μας. Είναι γεμάτο, γεμίζουν όλα τα καβαλέτα. Δεν έφτασαν. Με λένε Νίκο. Ασχολούμαι με την αγιογραφία περίπου 5 χρόνια. Έρχομαι εδώ πέρα γιατί μ' αρέσει και ασχολούμαι και στο σπίτι και πιστεύω να συνεχίσω. Επειδή ξεκίνησα από μικρός, έβλεπα και στο σπίτι και στην εκκλησία τις εικόνες και μ' άρεσε και η ζωγραφική. Οι γονείς με παρότρυναν να ασχοληθώ και ήταν εδώ πέρα και η σχολή, οπότε με βοήθησε. Και επίσης τώρα που ήρθε και ο κύριος Ξενόπουλος είναι μια πολύ σημαντική ευκαιρία για μένα και πιστεύω να βοηθώ ακόμα περισσότερο. Η 4Ε Σεβασμιότατη, η οποία έχει σήμερα την τιμή να βρίσκεται στο γραφείο σας, ανήκει στην Ιεραποστολική Αδελφότητα της Αγίας Λιδίας, η οποία βρίσκεται στα όρια της Μητροπόλεώς σας. Είναι γι' αυτό μεγάλη χαρά και η τιμή για την Αδελφότητα που έχει ποιμενάρχη ο οποίος πραγματικά συμπαρίσταται στην Αδελφότητα. Η Αδελφότητα έχει γευθεί πολλές φορές την πατρική σας αγάπη, τη μέρημνα, τη φροντίδα και νομίζω ότι είναι κάφημα για την Αδελφότητα της Αγίας Λιδίας η παρουσία σας εδώ στη Μητρόπολη Σερών. Καταρχάς να πω και εγώ για ακόμα μια φορά την χαρά μου και την ευλογία την οποία αισθάνομαι και προσωπικά στη ζωή μου από την παρουσία της Ιεραποστολικής Αδελφότητας Αγία Λιδία η Φιλιππισία. Και θα έλεγα χωρίς κανέναν ενδιασμό και δισταγμό ότι η αδελφότητα αυτή είναι ένα πραγματικό δώρο του Θεού στην Εκκλησία γενικώς και ένα κόσμημα της Εκκλησίας και ιδιαίτερα ένα κόσμημα για την τοπική μας Εκκλησία. Είναι μια αδελφότητα η οποία με εμπνευστεί και οραματιστεί και θεμελιωτεί τον αείμνηστο γέροντα Θεόφιλο, του οποίου η μνήμη μας είναι αιωνία, κάνει πραγματικότητα με έναν πολύ δυνατό τρόπο το όραμα του Ευαγγελίου. Αυτή η πορεία «Το πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη», νομίζω ότι είναι και το κέντρο της ιεραποστολικής δράσεως και της πορείας και της μαρτυρίας αυτής της ιεραποστολικής αδελφότητος. Μία πορεία η οποία δεν είναι χωρίς δυσκολίες, χωρίς προβλήματα, διότι ο δρόμος της Εκκλησίας πάντοτε είναι δρόμος ανηφορικός και αυτή ίσως είναι και η πιστοποίηση ότι βρισκόμαστε στον σωστό δρόμο αν είναι ο δρόμος μας ανηφορικός. Είναι λοιπόν κόσμημα και στολίδι για την Εκκλησία γενικότερα και για την τοπική μας Εκκλησία ειδικότερα η παρουσία, η δράση και το έργο και η ιεραποστολική μαρτυρία της αδελφότητος και εμείς οφείλουμε να σκεπάζουμε ευχετικώς και προσευχητικώς και στοργικώς αυτή την προσπάθεια γιατί η αδελφότητα
εκπληρώνει την αποστολή της με τον καλύτερο τρόπο και μάλιστα και με την ειδική σας βοήθεια και πνευματική καθοδήγηση μετά την κοίμηση του μακαριστού γέροντος. Εμείς χαιρόμαστε ιδιαιτέρως και καυχόμεθα, διότι η αδελφότητα προσφέρει ένα έργο πολύ σπουδαίο, το οποίο και εμάς μας συγκινεί και εμάς μας εμπνέει και στη δική μας την καρδιά δίνει αισθήματα βαθιάς χαράς και ικανοποίησης. Και η παράκλησή μας είναι ο Θεός να την διαφυλάτει έτσι, δυνατή, ενωμένη, ουσιαστική, ευαγγελική, ορθόδοξη, πατριωτική, όπως ήταν και το όραμα του μακαριστού γέροντος Θεοφύλου, για να σκορπίζει το φως του Χριστού στα πέρατα της Οικουμένης όπως και το Πράτη. Αναφορικώς με την ειδική μας μαρτυρία, εμείς θα συνεχίσουμε με την ίδια αγάπη και με την ίδια στοργή, γιατί είναι καθήκον μας και υποχρέωσή μας. Στην Ιερά Μητρόπολη Σερών και Νιγρίδης που γνωρίζουμε μέσα από αυτή τη σειρά των εκπομπών, η ιστορία συμπορεύεται αρμονικά με το σήμερα, καθώς και η μοναστική παράδοση με τη σύγχρονη εκκλησιαστική διακονία. Στη συνέχεια λοιπόν θα επισκεφθούμε και θα γνωρίσουμε ένα μεγαλόπρεπο απομνημείο της βυζαντινής τέχνης, την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Σερών, που βρίσκεται σε απόσταση 12 περίπου χιλιομέτρων βορειοανατολικά της πόλης των Σερών. Το μοναστήριο αυτό είναι χτισμένο από το 1270, είναι από το 13ο αιώνα. Οι πρώτοι κτήτωρες είναι ο Άγιος Ιωαννίκιος, ο θείος και ο νηψιός του μετέπειτα Άγιος Ιωάννης, ο οποίος έγινε και επίσκοπος Ζιχνών. Ήταν Σεραίοι την καταγωγή. Ο Άγιος Ιωαννίκιος είχε πάει στο Άγιον Όρος για να μονάσει, αλλά επειδή έμεινε ο νηψιός του, ο δεύτερος κτήτωρας, ορφανό από γονείς, 2 ετών, βγήκε από το Άγιον Όρος, ανέλαβε την κηδεμονία του και ασκήτεψαν 2 χρονών τον νήπιο μαζί με το θείο του Ιωαννίκιο. Απέναντι από το μοναστήρι υπάρχει η σπηλιά των Αγίων Κτητόρων, στο Μενίκιο Νόρος, ακριβώς απέναντι από τη θέση του μοναστηριού φαίνεται η σπηλιά αυτή. Η φήμη των Αγίων έγινε πάρα πολύ μεγάλη και η προσέλευση βέβαια των μοναχών το 13ο αιώνα, 14ο, ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Γιατί οι Άγιοι ήταν πολύ πνευματική, βγήκε από το Άγιον Όρος και γύρω από τους Αγίους, τους πρώτους κτήτορες, άρχισαν οι πρώτοι μοναχοί να εδραιώνονται μέσα στο μοναστήρι. Το συγκρότημα αυτό το οποίο υπάρχει το έκανε μετά ο δεύτερος κτήτορας και την εκκλησία, ο Άγιος Ιωάννης, ο οποίος γιορτάζει στις 12 Δεκεμβρίου μαζί με τον Άγιο Σπυρίδωνα. Όταν ήρθε ο γέροντας να μας πάρει από το Βόλο, από το Πύλιο και από την Πορταριά που ήταν η μετάνοιά μας, από το μοναστήρι της Παναγίας Οδηγητρίας, είχε δώσει ήδη τη συγκατάθεσή του στον πρώην επίσκοπο, τον μακαριστό κύριο Μάξιμο, ο οποίος μας επέσπασε από εκεί 4 μοναχές, και τον Αύγουστο του 1986
11 Αυγούστου του 86 μας έφερε εδώ στο μοναστήρι σε μια χαόδη κατάσταση, μπορώ να πω, αλλά με το υπακοή προς το θέλημα του Θεού και του Τιμίου Προδρόμου ξεκινήσαμε και εμείς ακόμη δεν είχαμε καταλάβει τι παραλαμβάναμε, γιατί σας είπα ότι δεν υπήρχε ένα δωμάτιο να μπορεί να φιλοξενηθεί κανείς, αλλά με τη χάρη του Θεού και με τις ευχές όλων των πνευματικών μας γονέων και της γερόντισσας Μακρίνας και του γεροντά μας, ξεκινήσαμε με πάρα πολύ μεγάλη θυσία, χωρίς να δούμε μπροστά μας τίποτα. Αλλά μπορώ να πω ότι εκτός από τις δυσκολίες αυτές τις οποίες υπήρχαν, η παρουσία του Τιμίου Προδρόμου ήταν πάρα πολύ ζωντανή και στην προσωπική μας ζωή από την πρώτη στιγμή, αλλά και ευρύτερα σε όλα αυτά τα χρόνια τα οποία είμαστε μέσα στο μοναστήρι αυτό, το οποίο αυτή τη στιγμή έχει έρθει σε πάρα πολύ μεγάλη ανακαίνιση. Αυτή τη στιγμή και στο χώρο αυτό που μιλάμε έχει γίνει ριζική ανακαίνιση, όχι μερική, διότι αυτά τα κτίρια, όπως ξέρετε, όταν εγκαταλειφθούν και μπαίνουν πάρα πολλά νερά, σε αυτό εδώ το χώρο τρέχουν τουλάχιστον 80 χρόνια, ήταν οι σκεπές τους ανοιχτές και τρέχαν πολλά νερά. Οπότε η φθορά ήταν πάρα πολύ μεγάλη και έγινε ένας μουσιακός χώρος με τα αντικείμενα τα οποία είχαν οι πατέρες εκείνη την εποχή και είναι επισκέψιμο και εδώ προς το παρόν φιλοξενούμε το κόσμο και γίνεται το κέρασμα του μοναστηριού. Όπως διαπιστώνετε, αγαπητοί τηλεθεατές και εσείς, την ιστορία της τοπικής εκκλησίας κουβαλούν και διακηρύσουν επιβλητικά ιστορικά κτίσματα, σύμβολα άλλων εποχών, ατράνταχτοι μάρτυρες της συνέχειας. Μια συνέχειας που περίτρανα δηλώνεται και από την μοναστική ζωή, που σαν δέντρο με βαθιές ρίζες στον τόπο αυτό ακμάζει και καρποφορεί. Συνεχίζοντας το διπορικό μας στην Ιερά Μητρόπολη Σερών και Νιγρήτης, θα επισκεφθούμε αρχικά, αγαπητοί τηλεθεατές, τον περικαλή Ιερό Ναό των Αγίων Αναργύρων. Ο ναός βρίσκεται στο προάστιο Κατακονός, από το όνομα του Βυζαντινού Αυτοκράτορα Κατακουζινού, στα ανατολικά της πόλης των Σερών. Καλώς ήρθατε. Δόξα τω εσείς. Καλά να είστε καλά. Ελάτε εδώ είναι τα λείπια των Αγίων μας, των Αγίων Αναργύρων. Θα προσκυνήσετε. Κοσμά και τον Δεμιανό. Έχουμε κοντά μας τον προϊστάμενο και εφημέριο του Ιερού Ναού Αγίων Αναργύρων Σερών, τον πατέρα Φίλιππο. Πατέρα Φίλιππε, την ευχή σας. Πείτε μας από πότε είναι χτισμένος ο ναός. Είναι από το 1817. Υπάρχουν βέβαια μαρτυρίες και από την αρχαιολογία, γιατί ο ναός μας ανήκει πλέον και στην αρχαιολογία, ότι ο ναός αυτός είναι πάρα πολύ πιο παλιός και ότι είναι χτισμένος πάνω σε παλαιότερο ναό. Αλλά αυτά είναι φήμες, οι οποίες δεν έχουμε κάποια στοιχεία εμείς για να τα αποδείξουμε τώρα. Πρέπει να κάει και ο ναός κάποια στιγμή μετά το 1817. Και το 1867 πλέον ξανανακοινήθηκε ολόκληρος και οι αγιογραφίες και τα πάντα γίναν τότε. Και τότε περίπου πρέπει να είναι και το τέμπλο μας, το οποίο είναι ένα πολύ καλοδιατηρημένο, το συντηρήσαμε βέβαια ενδιάμεσα και είναι πάρα πολύ όμορφο. Όπως και οι αγιογραφίες είναι μεν και οι τοιχογραφίες είναι μεν λαϊκής τεχνοτροπίας, αλλά είναι καλά συντηρημένες και είναι όμορφες. Μουσική
δεν βρήκαμε πρακτικά, δεν βρήκαμε κάτι που να λέει τι ακριβώς γίνεται, αλλά πρέπει κάθε συντεχνία να έδωσε κάποια χρήματα ή να έκανε κάτι, γιατί υπάρχουν δωρεές απάνω, αν θετείτε στα κοινόχρηνα πάνω, γράφει συνδρομή τη στάδε συντεχνίας και είναι όλα από δωρεές ο ναός που έγινε εδώ πέρα. Όπως και οι εικόνες, δεν γράφεται πουθενά ποιος τις έκανε δωρεά, αλλά όλο το κατακουνώζει, από ό,τι τουλάχιστον λέει και σε μια πινακίδα που έχουμε βρει, όλο το κατακουνώζει πρέπει εδώ να ενεργοποιήθηκε και να βοήθησε για να γίνει αυτός ο ναός εδώ πέρα. Αναργυρικέ θαυματούργοι, επισκέψαστε τα ασθενεία σήμων, δωρεάν ελάβετε, δωρεάν δότε ημίν. Οι Άγιοι μας εδώ είναι ενεργοί, είναι θαυματουργοί, του λέει άλλωστε και το τροπάριό τους, Άγιοι Ανάργυροι Θαυματουργοί, τους αποκαλεί η Εκκλησία μας, έχουν πιστεί, ομολογήσει ότι έχουν δει πολλές υπηρεσίες από τους Αγίους μας, αλλά βασική προϋπόθεση η μεγάλη πίστη τους. Μας ομολογήσαν δηλαδή ότι πιστέψαν, ήρθαν και πήραν ευλογία από τους Αγίους. Ήταν καλό. Ο ναός μας είναι γεμάτος χάρη. Το φιλόπτωχο έργο της Εκκλησίας των Σερών ομολογούμε πως μας εκπλήσει ευχάριστα. Ένα καλά δομημένο και οργανωμένο δίκτυο φιλανθρωπικών δράσεων απλώνεται σε όλη τη Μητροπολιτική Περιφέρεια. Ελάτε να το γνωρίσουμε από κοντά. Μπροστά μας βλέπουμε τον ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, για τους Σεραίους η Παναγίτσα. Εδώ είναι το κεντρικό συσίτιο, πολλές δραστηριότητες. Είναι ένα έφορο μελίσι η ενορία της Παναγίτσας. Δόξα σε Θεός. Καλά είσαι. Δόξα σε Θεός. Περάστε μέσα. Στο συζήτιο. Στο συζήτιο, έτσι ακριβώς. Διαμητροπολιτικό συζήτιο. Το συσίτιο αυτό, Άγιε Αδελφέ, άρχισε κατόπιν αγάπης του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας τον Νοέμβριο, την ημέρα των Ταξιαρχών του 2012. Έγιναν τα επίσημα εγγένεια από τον Μακαριό του Αρχιεπίσκοπου Αθηνών. Υπήρχαν συσίτη σε διάφορους ναούς, αλλά ο Μητροπολίτης μας θέλησε να υπάρχει ένα ενιαίο, ένα διαμητροπολιτικό συσίτιο, το οποίο θα οικονομεί για όλους τους αδερφούς. Και η επιθυμία του έγινε πραγματικότητα με υπερσύγχρονες μέσα εγκαταστάσεις, με ό,τι χρειάζεται για ένα συσίτιο. Λειτουργεί από εκείνη την ημέρα, από τη Δευτέρα έως και το Σάββατο, και στις εορτές και Χριστούγεννα και Πάσχα εμείς έχουμε φαγητό. Εκτός της Κυριακής, για να μπορούν και οι κυρίες που διακονούν λίγο να δουν τα σπίτια τους. Συντίζονται γύρω στα 300 άτομα. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλημέρα. Σήμερα η σειρά σας είναι να διακονήσετε. Ναι, ναι. Ποια είναι ορία σήμερα, για πέστε. Αγίου Δημήτρη. Από τον Άγιο Δημήτρη. Σήμερα το μενού. Σήμερα το μενού είναι αρακά τουρλού που λέμε. Αρακά, καρότα και πατατούλες. Και τι άλλο? Ελιές και φρούτο, καθότι είναι νηστεία. Τηρούμε την νηστεία. Πολύ προορισμένο το φαγητό που κάνετε. Και εδώ με πολύ αγάπη και με τις ευλογίες εδώ τις Παναγίτσες μας. Έτσι, μας δίνει ο Θεός και η Παναγία δύναμη, αγάπη και κουράγιο για να συνεχίζουμε. Κάμουν και προσευχή και γίνεται ακόμη πιο νόστιμο το φαγητό, Γέροντα. Τα χρόνια γιατί είναι πολύ δύσκολα. Γιατί λένε κανένα φορά στα μοναστήρια, λέει, γιατί γίνεται νόστιμο το φαγητό. Γιατί κάνουν προσευχή. Λοιπόν, να σας χαιρετήσουμε. Καλή σας όρεξη. Να είστε καλά, ο Θεός να είναι μαζί σας. Ευχ
Να είστε καλά. Ένας άλλος τομέας αγάπης και διακονίας προς τον πάσχοντα συνάνθρωπό μας της τοπικής εκκλησίας είναι η προσφορά ρουχισμού. Κοντά μας έχουμε τον υπεύθυνο, ο οποίος είναι ο πατήρ Κωνσταντίνος, και θα μας πει δύο λόγια για τη διαδικασία που γίνεται, πώς κανείς μπορεί να πάρει ρούχα, αλλά και πώς μπορεί να δώσει η προσφορά, πώς γίνεται. Είναι μια ιδιαίτερη δραστηριότητα που έχει αναπτύξει η ανορία μας από χρόνια, από το 1990 και σε αυτό τον τομέα της προσφοράς ρούχων. Επειδή βλέπουμε ότι πολλοί συνάνθρωποι μας είχαν ανάγκη από ρουχισμό, από το 1990 ξεκινήσαμε δειλά-δειλά και από το 2008 δημιουργήσαμε αυτό το κατάστημα, την μποτίκ ρούχων όπως τη λέμε εμείς της Παναγίτσας, που εδώ μαζεύουμε τα ρούχα τα οποία μας φέρνει ο κόσμος, που είναι σε καλή κατάσταση. Οι κυρίες οι οποίες είναι αρκετές εδώ, εθελόντριες, τα ταξινομούν και έρχονται οι ενδιαφερόμενοι συνάνθρωποι μας που έχουν ανάγκη με ένα σημείωμα από τον εφημέριο όπου ανήκουν ή από τις ανάγκες καλύπτει. Σας καλωσορίσουμε στο κοινωνικό παντοπολείο της Μητροπόλεως Σερών, Κιβωτός Αγάπης. Τα εγγένεια του κοινωνικού παντοπολείου έχουν γίνει το Νοέμβριο του 2011. Είναι το κεντρικό κοινωνικό παντοπολείο της Μητροπόλεως μας. Το παράρτημα υπάρχει στην Ιγρίτα, όπου εξυπηρετούνται οι άνθρωποι της περιφέρειας από την Ιγρίτα έως κάτω την Ασπροβάλτα και τα Κερδίλια. Στο κοινωνικό μας παντοπολείο δικαιούχοι αυτή τη στιγμή είναι πάνω από 600 οικογένειες που παίρνουν προϊόντα. Είναι μια προσπάθεια που έχει υλοποιηθεί μετά από τη σκέψη του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας, κυρίου Θεολόγου. Να ευχαριστήσουμε το σεραϊκό λαό, τους επιχειρηματίες που μας βοηθάνε και μας στηρίζουν από την πρώτη στιγμή που ιδρύθηκε το κοινωνικό μας παντοπολείο, την δευτεροβάθμια, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση με τα σχολεία που μας στηρίζουν κάθε χρόνο, τους επαγγελματίες της πόλεως εδώ των Σερών, τον πιστό λαό της πόλεως και της Μητροπόλεως μας, που ανωνύμως πάνε και στα συμβεβλημένα σούπερ μάρκετ που έχουμε και εναποθέτουν εκεί τα προϊόντα που έχουμε ανάγκη και πηγαίνουν οι ιερείς που εξυπηρετούν εδώ στο παντοπολείο και διακονούν και συλλέγουν τα τρόφιμα και τα προϊόντα και τα φέρνουν εδώ στο κοινωνικό μας παντοπολείο. Είμαστε καθημερινά εδώ να ανανεώσουμε τα ράφια μας, τα προϊόντα να μην λείψουν από κανένα ράφι και να μπορεί ο λαός του Θεού, οι συμβεβλημένοι πολίτες που έρχονται λόγω της κρίσεως αυτής της οικονομικής που μας έχει βρει και δυσκολεύονται να έχουν τα απαιτούμενα στο τραπέζι τους, να έρχονται και να παίρνουν τα προϊόντα τους και να συμβάλλουμε κι εμείς ένα λιθαράκι ώστε να μπορούν να πορευθούν στη ζωή. Αυτές ώρες
μητές, το ευχόμαστε. Πλούσιο το πνευματικό και κατηχητικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Σερών και Νιγρήτης. Για το έργο αυτό θα μας μιλήσει ο υπεύθυνος του κατηχητικού έργου της Μητροπόλεως, ο Αρχιμανδρίτης Πατέρας Νεκτάριος. Μέσα στις πολλές αρμοδιότητες που έχει κάθε Μητρόπολη και στις δραστηριότητές της, είναι και το ποιμαντικό έργο της κατήχησης. Με την ευχή του Σεβασμιωτάτου Πατέρα μας, του Μητροπολίτου μας, κυρίου Θεολόγου, έχω αναλάβει τα τελευταία 2,5 χρόνια το Γραφείο Νεότητος, στο οποίο έχουμε αρκετές δραστηριότητες. Έχουμε περί τα 90 κατηχητικά σχολεία και εντός πόλεως και στα χωριά μας, μεγαλύτερα ή μικρότερα χωριά, κατώτερο και μέσο κατηχητικό και σε ελάχιστα κατηχητικά και ανώτερο. Η Μητρόπολη μας διοργανώνει πνευματικές εκδηλώσεις, εξορμήσεις, εκδρομές κατά όλη τη διάρκεια του έτους. Και για τους καλοκαιρινούς μήνες έχει κατασκηνώσεις τις οποίες τα παιδιά μπορούν να πάνε, να ξενιάσουν, αλλά να βρίσκονται μέσα στο κλίμα το εκκλησιαστικό, το οποίο κρατάει ζωντανή την πίστη μας και τα παιδιά μας μέσα στην αγκαλιά της Μητέρας Εκκλησίας, ακόμη και αυτούς τους μήνες, γιατί για την Εκκλησία δεν υπάρχει χειμώνας, καλοκαίρι. Είμαστε όλοι υπό τη σκέπη της Μητέρας Εκκλησίας όλες τις ημέρες της ζωής μας. Δραστηριότητες πολλές, χριστιανικές γιορτές κατά την περίοδο των Χριστουγέννων, με μεγάλη εκδήλωση σε θέατρο της πόλεως μας κάθε χρόνο, με πολυπληθές ακροατήριο, το οποίο πάντοτε στην πρόσκληση της Εκκλησίας έρχεται και απολαμβάνει όλα όσα ετοιμάζουν τα παιδιά μας, και πάντοτε την περίοδο μετά το Πάσχα γίνεται η εορτή λήξης των κατηχητικών, σε κάποιο χώρο που επιλέγουμε κάθε χρόνο. Περί τα 600 και πλέον παιδιά μαζεύονται, γίνονται σκετσάκια, όμορφες εκδηλώσεις, τραγούδια, όλα όσα έχουν ετοιμάσει τα παιδιά σε όλη τη διάρκεια του έτους. Μας μιλάει πνευματικά ο Μητροπολίτης μας Θεολόγος και κλείνει όμορφα η χρονιά, βάζοντας την αρχή για μια νέα χρονιά, η οποία ξεκινάει πάντα κατά μήνα Οκτώβριο, περίπου κοντά στην Κυριακή του Σπορέως, με μια πολύ όμορφη πνευματική ομιλία, και ο Σεβασμιότητος θέτει τα όρια για να ξεκινήσει η νέα χρονιά με νέο θέμα, με νέα μαθήματα, και οι κατηχητές και οι κατηχήτριές μας, που και από αυτή τη θέση πάλι πρέπει να ευχαριστήσω, γιατί εργάζονται αόκνος, πέφτουν μέσα στο στάδιο και στο στίβο αυτό της πνευματικής κατήχησης, και όλο το χρόνο μας κάνουν τα μαθήματά μας και οργανώνουν τα παιδιά κατά το δυνατόν καλύτερο, χριστιανικά, όμορφα και πνευματικά. Πάντοτε ο Σεβασμιότατος βρίσκεται κοντά μας για να μας ενισχύσει στο πνευματικό έργο, και το Γραφείο Νεότητος δεν είμαι ασφαλώς μόνον εγώ, είναι εκλεκτά μέλη της τοπικής εκκλησίας, κληρικοί και λαϊκοί, που απαρτίζουν το Γραφείο Νεότητος και εργαζόμαστε όλοι μαζί για την πνευματική κατήχηση των παιδιών μας, μικρότερων ή μεγαλύτερων. 90 περίπου κατηχητικά σχολεία, και ο αριθμός των παιδιών μας ξεπερνάει τα 600 παιδιά. Από τον περιφερειακό δρόμο των Σερών, τον παλιό περιφερειακό, πηγαίνουμε για τον ναό του Αγίου Νικήτα. Τον νεόδμητο αυτόν ναό, ο οποίος είναι το στολίδι της πόλεως μας, και έτσι επελπιστούμε να το δούμε κάποια στιγμή. Τον βλέπουμε βέβαια,
αλλά έχει ακόμη πολύ δρόμο για να ολοκληρωθεί αυτός ο ναός. Είναι ο Άγιος μας, είναι αυτός ο οποίος άθλησε εδώ στην πόλη μας, τον ευλαβούμαστε όλοι και ιδιαίτερο ο Μητροπολίτης μας και προσπαθεί με κάθε τρόπο να τον κάνει πραγματικά ένα διαμάντι στην πόλη. Να είναι το κέντρο εκεί και να πηγαίνουν οι άνθρωποι και να αναπαύονται. Καλά είστε, την ευχή σας, την ευχή σας. Κύριο, να είστε καλά. Καλώς ήρθατε στον Άγιο Νικήτα. Ο Άγιος Νικήτας. Στην από έξω του πάντως βλέπω ο ναός Ταπάσιος. Μεγαλόπρεπος, πάρα πολύ όμορφος. Και από μέσα πιστεύω το ίδιο θα είναι. Δόξα στον Θεό, προχωρούμε, συνεχίζουμε με την αγάπη του Σεβασμιωτάτου και τις ευλογίες του. Προσπαθούμε, αν και καιροί δύσκολοι, χαλεπεί, αλλά όμως ο κόσμος με όλα τα αυτά πάλι εκ του υστερήματος βοηθάει. Να σας ευλογεί ο Άγιος. Αμήν και εσάς. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Μεγάλος ο Άγιος μας. Η καταγωγή του λέει ο βίος του ότι ήταν από την Ήπειρο. Πόθησε από πολύ μικρή ηλικία την άσκηση και γι' αυτό βρέθηκε στο Αγιώνυμον Όρος, το Όρος εκεί στο Θεοβάδι, στο πραγματικά Όρος, από πολλούς Αγίους, από ανθρώπους της ασκήσεως, εκεί στο περιβόλι της Παναγίας μας και κατευθύνθηκε στην Ιερά Μονή του Αγίου Παντελεήμονος. Πραγματικά περισσότερο ανδρώθηκε στα πνευματικά και επόθεσε μετά από τις ευλογίες του γέροντός του να βγει στον κόσμο, να κηρύξει Χριστό και να μαρτυρήσει. Και έφτασε στην πόλη των Σερών 30 Μαρτίου. Φτάνοντας το Τέμενος εκεί πέρα, ο Άγιος κήρυξε Χριστό. Και για ποιο λόγο ήρθε στην πόλη μας? Οδηγήθηκε στην φυλακή και το πρωί της Μεγάλης Πέμπτης συγκαλέσαν τους προκρήτους της πόλεως, ζητήσαν και τη γνώμη του για τον Μωάμεθ και η απάντηση απαξιωτική για τον Μωάμεθ όργησε τους Τούρκους και τον οδήγησαν στις φυλακές. Βασανιστήρια ούκο λίγα, όποτε αναφέρουν. Κάψαν με κεριά τα ρουθούνια του Αγίου, του βάλαν στο κεφάλι σαν άλλο ακάνθινο στεφάνι ένα βραχιόλι το οποίο το σφίγγαν και προκαλούσε φρικτούς πόνους. Τον γυρίσαν ανάποδα, του κάψαν τα απόκρυφα μέλη και βγάλαν τα νύχια του, ξεριζώσαν τα νύχια του. Αλλά ο Άγιος σταθερός, αμετακίνητος και ζητά το Μεγάλο Σάββατο να δει τον Ιουσούφ Μπέι, να του πει ότι αν είναι να με θανατώσεις, θανάτωσέ με. Αλλιώς άφησέ με να βγω έξω να γιορτάσω το Μεγάλο Σάββατο, αυτήν την ευλογημένη μέρα. Και το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου, 9 η ώρα όπως αναφέρει, διάταξε ο Ιουσούφ Μπέι να απαγχωνιστεί ο Άγιος μας στο κέντρο της πόλης των Σερών, στη σημερινή, όπως λέγεται, πλατεία του Ίκα. Εκεί πραγματικά ο Άγιος έμεινε 3 μέρες κρεμασμένος. Δεν επιτρέψαν τον ενταφιασμό του προς παραδειγματισμό. Αλλά όπως αναφέρουν μαρτυρίες, δεν άλλαξε οι όψεις του Αγίου. Ήταν ακόμη περισσότερο λαμπρή και το βράδυ ακτινοβολούσε ο Άγιος. Την τρίτη ημέρα άρχισε, λέει, από το δεξί πόδι του να τρέχει ζεστό αίμα, το οποίο ευλαβείς αιρέοι το μαζεύαν σαν ευλογία, ζεστό αίμα. Μετά από αιτήσεις των χριστιανών επετράπηκε ο ενταφιασμός του και αυτά γνωρίζουμε μέχρι τον ενταφιασμό του Αγίου. Ο ναός μας κατ' επέκταση συνοφιλητικός άρχισε από τον Μακαριστό Μάξιμο, ο οποίος το 1996, τον Νοέμβριο, στις 10 Νοεμβρίου, έγινε ο θεμέλιος λίθος. Σε 2 χρόνια
τελείωσε το υπόγειο του ναού και την παραμονή της εορτής καθιερώθηκε από επιμακαριστού Μαξίμου να εορτάζεται η μνήμη του την Κυριακή του Θωμά, διότι ο Άγιος μας μαρτύρησε στις 4 Απριλίου. Πάντοτε περίοδος της Σαρακοστής και για να λαμπρύνουμε την εορτή του καθιερώθηκε να γιορτάζεται τότε. Και την παραμονή της εορτής του έγιναν τα θυρανίξια κάτω του υπογείου ναού και από την επομένη μέρα αρχιερατική θεία λειτουργία και λειτουργούσε ως ναός και σαν ενορία. Ο ξαφνικός θάνατος του μακαριστού Μαξίμου σταμάτησε για λίγο την ανοικοδόμηση του ναού και ερχόμενος ο νυν Μητροπολίτης μας και αυτός με πολύ αγάπη προς τον Άγιο και εδώ στην ενορία συνέχισε με τον ίδιο αλλά και περισσότερο έτσι, ενθουσιασμό την ανοικοδόμηση του ναού. Και το 2005 έγιναν τα θυρανίξια του ναού και από τότε λειτουργούσαμε και λειτουργούμε εδώ πάνω. Υψώσωσε ο Θεός μου, ο Βασιλεύς μου, και ευλογήσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνα. Ως επτόσπι μενάρχης της Εκκλησίας των Σερών, δεν παραλείπει, φιλόφρονα, να μας παρουσιάσει και το Διοικητικό Κέντρο όλης της Μητροπόλεως, το Επισκοπείο. Εδώ στο Μητροπολιτικό Οίκημα στο οποίο βρισκόμεθα, στο Επισκοπείο, κατά τον σωστότερο χαρακτηρισμό, είναι το Διοικητικό Κέντρο. Εδώ, όπως λέγω πολλές φορές στους συνεργάτες μου, χτυπάει η καρδιά του σώματος της τοπικής μας εκκλησίας, η οποία καρδιά αιματοδοτεί και ολόκληρη την εκκλησιαστική μας επαρχία. Εδώ στεγάζονται οι διοικητικές υπηρεσίες, η πρωτοσυγγελία, ο Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος, το φιλόπτωχο ταμείο μας, η λογιστική και οικονομική διαχείριση της τοπικής μας εκκλησίας, η κοινωνική λειτουργός η οποία βοηθά και εκείνη σπουδαίως στο φιλανθρωπικό και κοινωνικό έργο της Εκκλησίας μας, η γραμματεία μας, που και αυτή είναι μια υπηρεσία ιδιαιτέρως παραγωγική, διότι και ο λόγος είναι απαραίτητος, αλλά και ο γραπτός λόγος είναι πολύ υποβοηθητικός για το έργο μας. Εδώ λοιπόν είναι η καρδιά της τοπικής μας Εκκλησίας, η οποία εργάζεται, δεν θα ήταν υπερβολή να έλεγα νυχθημερών, για την πρόοδο και την προκοπή της τοπικής μας εκκλησίας. Πάντοτε εμπνεόμενοι από το Ιερόν Ευαγγέλιο, από τον Χριστό μας, από τους πατέρες μας, από τους προκατόχους μας και από τους πνευματικούς μας διδασκάλους, οι οποίοι μας δίδαξαν να αγαπούμε την Εκκλησία, οι οποίοι μας δίδαξαν να θυσιαζόμεθα για την Εκκλησία και για το έργο του Χριστού, οι οποίοι μας δίδαξαν να είμεθα εφευρετική, γιατί το έργο της Εκκλησίας οφείλει να βρίσκει δρόμους και διαδρομές για να είναι επίκαιρο. Η πίστη μας είναι η αυτή και δεν αλλάζει και δεν πρόκειται ποτέ να αλλάξει. Η Ορθοδοξία μας είναι το καύχημά μας και σε αυτήν την Ορθοδοξία στεκόμεθα ερωμένος με δυνατόν τρόπο χωρίς να μετακινούμεθα ούτε κατά μίαν κεραίαν από τα παραδεδομένα. Αυτό είναι το κομμάτι του δόγματος, το οποίο είναι το θεμέλιο του έργου και της αποστολής μας. Η Ορθοδοξία μας είναι η ζωή μας και την σεβόμεθα και την διαφυλάττουμε ακεραίαν όπως την παρελάβαμε, διότι είναι ένας πλούτος, ένας θησαυρός. Είναι η ζωή μας, είναι το θεμέλιο του όλου έργου μας. Αλλά αυτό το έργο πρέπει να προσφέρεται στον κόσμο με έναν τρόπο επίκαιρο και ουσιαστικό. Σε αυτό η Εκκλησία έχει μία ευελιξία. Οι γονείς μας πρωτίστως και οι πνευματικοί μας διδάσκαλοι μας έμαθαν λοιπόν αυτό το έργο να το προσφέρουμε στο Λόγο του Θεού με πολύ αγάπη, με πολύ στοργή, με θυσιαστικό φρόνημα, αλλά και με έναν τρόπο που να είναι εύληπτος.
διότι αυτό το έργο έχει ως αποδέκτη όλων των λαών, όχι μία μερίδα μόνον του λαού. Άρα λοιπόν το έργο και ο τρόπος προσφοράς αυτού του έργου πρέπει να προσαρμόζεται χωρίς να παραβλάπτεται η ουσία στα δεδομένα της κάθε εποχής. Εξάλλου πριν 20, 30, 50 ή πριν αιώνες δεν υπήρχε ούτε ραδιόφωνο, ούτε τηλεόραση. Η Εκκλησία αξιοποιεί τις δυνατότητες που της παρέχονται για να κάνει το έργο της και να υπηρετεί την αποστολή της. Και μνημονεύω πάντοτε με πολλή ευγνωμοσύνη πρωτίστως του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Χριστοδούλου, ο οποίος είναι και ο πρώτος και ο κύριος πνευματικός μας δάσκαλος, ο οποίος και ο ίδιος υπηρέτησε την Εκκλησία με αυταπάρνηση και αφοσίωση και εργατικότητα και θυσιαστικό φρόνημα, αλλά και όσοι ευλογηθήκαμε από το Θεό να είμεθα κοντά Του, αυτό μας άφησε ως ευχή, ως παρακαταθήκη, ως δυνατότητα την οποία οφείλουμε να την υπηρετούμε. Και οι άλλοι πνευματικοί μας πατέρες, οι προκάτοχοί μας, όλοι εκείνοι οι οποίοι εργάστηκαν και εργάζονται στην Εκκλησία από οποιανδήποτε θέση και οποιαδήποτε έπαλξη για να τρέχει το έργο του Χριστού, για να αναπαύονται οι ψυχές των ανθρώπων, για να μην λείψει η ελπίδα, για να είναι ανοιχτός ο ουρανός, για να μπορούν οι άνθρωποι να αγιάζονται και να σώζονται δια της Εκκλησίας, γιατί μόνο μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία υπάρχει η σωτηρία. Συνεχίζοντας το οδηπορικό μας, θα επισκεφθούμε την Ιγρίτα, κομμόπολη στα δυτικά του νομού Σερών, έδρα του Δήμου Βυσαλτίας. Η Ιγρίτα βρίσκεται σε απόσταση 22 χιλιόμετρων από τις Σέρες, χτισμένη σε έφορη παιδινή έκταση. Ο οικισμός δημιουργήθηκε στα μέσα του 16ου αιώνα από κατοίκους ορεινών περιοχών. Τον 19ο αιώνα γνώρισε οικονομική και πνευματική ακμή. Η περιοχή αποτέλεσε πεδίο συγκρούσεων κατά τη διάρκεια των Βαλκανικών πολέμων. Πρώτος μας σταθμός, ο Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου, το σημαντικότερο μνημείο στην ευρύτερη περιοχή από απόψεως ιστορικής αλλά και αρχιτεκτονικής. Έχουμε την ιδιαίτερη ευλογία να βρισκόμαστε στον περικαλή και ιστορικό ναό του Αγίου Γεωργίου Νιγρίτας. Κοντά μας έχουμε τον προϊστάμενο του ναού, τον πατέρα Γεώργιο Κελεμπέκη, ο οποίος θα μας πει την ιστορία του ναού και τον οποίο τον ευχαριστούμε για την υποδοχή του, για τη φιλοξενία του, για τον καλό του τρόπο, για την καλή του διάθεση με την οποία μας δέχεται στο ναό του. Πάτε την ευχή σας. Θα σας παρακαλούσαμε να μας πείτε δύο λόγια για το ναό σας. Καταρχήν να σας καλωσορίσω. Είναι ιδιαίτερη τιμή, αλλά είναι και ιδιαίτερη χαρά να βρίσκεστε κοντά μας. Και εσείς, αλλά και ο τηλεοπτικός σταθμός της Εκκλησίας μας, το 4Ε, το οποίο κάνει γνωστή την Εκκλησία, την τοπική, αλλά και γενικότερα την Εκκλησία μας σε ολόκληρη την Ορθοδοξία. Σας καλωσορίζουμε λοιπόν και εσάς και τη συνεργάτηδέ σας στον ναό μας, ο οποίος είναι ένας ιστορικός ναός, καθότι τα εγγένεια του σημερινού του υπάρχοντος έγιναν το 1753, αλλά έχουμε πριν από τα εγγένεια μία καταστροφή στις αρχές του 18ου αιώνα, σύμφωνα με προφορική παράδοση. Σύμφωνα με τους αρχαιολόγους λένε αυτοί ότι η αρχή του είναι εκεί που τελειώνει η Βυζαντινή περίοδος και αρχίζει η Μεταβυζαντινή, γύρω στον 15ο αιώνα. Ο
Ο ναός μας είναι τρίκλητη βασιλική, ο ρυθμός του είναι τρίκλητη βασιλική. Ήταν αφιερωμένος αρχικά στον Άγιο Γεώργιο, αλλά και στη συνέχεια ερχόμενοι πρόσφυγες, κάποιοι από τους προγόνους μας από την Κρανιά, όχι της Ελασσόνας, αλλά του Ανατολικού Ολύμπου, την Κρανιά που ανήκει νομίζω στη Μητρόπολη Λαρίσης σήμερα, μετέφεραν την ευλάβεια προς τον Άγιο Διονύσιο τον εν Ολύμπο, αλλά και την ευλάβεια που είχε ο Άγιος Διονύσιος προς την Αγία Παρασκευή, την οποία έκτοτε μέχρι και σήμερα οι Νιγριτινοί την ευλαβούνται ιδιαίτερα. Ο Άγιος Γεώργιος Νιγρίτας είναι ο παλαιότερος ναός της περιοχής της Βυσαλτίας. Και μάλιστα εδώ, σύμφωνα με τα πρακτικά τα οποία διασώζονται, αλλά και σύμφωνα με κάποιες αναφορές που υπάρχουν στα λειτουργικά βιβλία της Εκκλησίας μας, τα αρχαία, τα οποία ξεκινούν από τον 17ο αιώνα, έχουμε ένα Ευαγγέλιο, αλλά και στη συνέχεια κάποια Ευαγγέλια, κάποια μηνέα κτλ. Που είναι του 18ου αιώνα, σε αυτά αναφέρονται διάφορα γεγονότα τα οποία συνέβησαν στην πόλη, στην περιοχή, αλλά και μέσα στο ναό. Έτσι έχουμε αναφορές από τον 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο για το έπος του 40, για το πώς αντέδρασαν οι Νιγριτινοί, πώς έγινε η δοξολογία στο ναό, αλλά και αναφορές για παλαιότερα γεγονότα. Στο ναό του Αγίου Γεωργίου Νιγρίτας, εκτός από τον πατέρα Γεώργιο, τον προϊστάμενο του ναού, υπηρετεί και ο πατέρας Βασίλειος, ο οποίος έχει σπουδάσει ιστορία τέχνης στην Ιταλία. Και επειδή είναι ο πλέον ειδικός να μας μιλήσει για τις στιχογραφίες, θα τον παρακαλούσαμε να μας μιλήσει και για τις στιχογραφίες, αλλά και για άλλα ιστορικά στοιχεία του ναού που έχουν σχέση με την τέχνη. Μάλιστα. Να σας καλωσορίσω και εγώ, πατέρα Νικάνορα, με την συνοδεία σας εδώ που ήρθατε σήμερα στον ιερό μας ναό. Όντως ο ιερός ναός Αγίου Γεωργίου Νιγρίτης αποτελεί ένα μνημείο εδώ για την ευρύτερη περιοχή της Βυσαλτίας και λόγω της αρχιτεκτονικής του, αλλά και λόγω της ιδιαίτερης γεωγράφησης του ναού. Ο ναός ζωγραφίστηκε στο σημείο που βλέπουμε σήμερα το 1837, από τον αγιογράφο Μιχαήλ από τη Σαμαρίνα, της Ηπείρου, ο οποίος μαζί με τα παιδιά του αγιογραφούσαν στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων, την περίοδο εκείνη. Και βλέπουμε εδώ την δουλειά τους σε όλο τον ναό, είναι κατάγραφος ο ναός. Το εικονογραφικό πρόγραμμα του οποίου ακολουθεί μοναστηριακά εικονογραφικά προγράμματα. Φαίνεται ότι ήταν πιο συνηθισμένοι οι αγιογράφοι σε αυτό το πρόγραμμα. Γι' αυτό έχουμε και παραστάσεις όπως το Ακαθίστου Ύμνου, όπως την απουσία γυναικών που προείπατε με τον πατέρα Γεώργιο, γυναικών Αγίων από το εικονογραφικό πρόγραμμα του ναού, αλλά και κάποιες άλλες παραστάσεις με έντονα μοναχικό περιεχόμενο, όπως η παράδοση του σχήματος των μοναχών από τον Άγγελο στον Όσιο Παχώμιο, την κοινωνία της Αγίας Μαρίας της Αιγυπτίας, τους Αγίους Βαρλάμ και Ιωάσαφ, που τον οποίον ο βίος ήταν πολύ αγαπητός στους μοναχούς. Η τέχνη τους έχει έντονα λαϊκά στοιχεία. Είναι μεταβυζαντινή με έντονα λαϊκά στοιχεία της περιόδου της τουρκοκρατίας. Βέβαια, κάτω από το στρώμα αυτών των τοιχογραφηγών υπήρχαν άλλες τοιχογραφίες, μεταβυζαντινές και εκείνες, αλλά ίσως πολύ πιο κοντά στα βυζαντινά πρότυπα που γνωρίζουμε εμείς σήμερα. Επίσης, αξιοσημείωτες είναι οι εικόνες του τέμπλου του ναού, με κυριότερες τις 4 δεσποτικές εικόνες, οι οποίες, σύμφωνα με μια έρευνα που έχουμε κάνει με τον πατέρα Γεώργιο, αλλά και με άλλους ειδικούς από το Άγιο Όρος Μοναχούς, οι οποίοι έχουν ασχοληθεί με το έργο του ιερομονάχου Παρθενίου του Σκουρταίου, από το κελί των Σκουρταίων στις Καριές,
φαίνεται ότι αποδίδονται στο αγιογραφικό εργαστήριο του Οσίου πλέον Παρθενείου του Σκουρταίου, ο οποίος ήταν και διδάσκαλος, ο πνευματικός γέροντας του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου και ένας από τους κολυβάδες πατέρες της περίοδου εκείνης. Όπως βλέπετε εδώ και εσείς αλλά και οι τηλεθεατές του τηλεοπτικού σας σταθμού, που μου αρέσει να το λέω του τηλεοπτικού μας σταθμού, γιατί είναι ο μοναδικός σταθμός αυτής της αξίας στην Ορθόδοξη Εκκλησία, τουλάχιστον στην Ελλάδα. Όπως βλέπετε λοιπόν και εσείς αλλά και οι τηλεθεατές μας, εδώ έχουμε μία σπάνια παράσταση που εμένα τουλάχιστον που επισκέφθηκα τη Μονή του Διονυσίου μου θυμίζει τον Άρθικα της Μονής Διονυσίου, και εκεί υπάρχει η παράσταση της κρίσης του ζυγού της δικαιοσύνης και του παραδείσου και της κολάσεως, στις οποίες ανάλογα καταστάσεις πορεύονται οι ψυχές των ανθρώπων. Εκτός από το πνευματικό σκέλος της ενοριακής ζωής, και εδώ στην Ιγρήτα έχουμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε πτυχές του κοινωνικού φιλανθρωπικού έργου της Ιεράς Μητροπόλεως Σερών και Νιγρήτης. Βρισκόμαστε στο κοινωνικό παντοπολείο, το οποίο είναι το παράρτημα του κοινωνικού παντοπολίου που λειτουργεί στην Μητρόπολη των Σερών, για να βοηθηθούν οι κάτοικοι της περιοχής, της ευρύτερης περιοχής της Βυσσαλτίας. Λειτουργεί σαν παράρτημα με την έμπνευση εδώ του Σεβασμιωτάτου, για να μην κουράζονται οι άνθρωποι οι οποίοι παίρνουν τα τρόφιμα. Θέλει ο Σεβασμιώτης να ανοίξουμε και εδώ στην Νιγρήτα το παράρτημα του κοινωνικού παντοπολίου, το οποίο αυτή τη στιγμή δίνει χορηγή τρόφιμα σε 50 περίπου οικογένειες οι οποίες έχουν ανάγκη, απόρων κατοίκων εδώ, όχι μόνο της Νιγρήτας, αλλά όλων των χωριών που βρίσκονται γύρω από την Νιγρήτα, για να μην πηγαίνουν στις Σέρες. Υπάρχουν, όπως θα δείτε, διάφορα είδη πρώτης ανάγκης, καθώς και κάποια σχολικά είδη για τα παιδάκια. Προσπαθούμε ό,τι έχει ανάγκη μια οικογένεια για να βγάλει το μήνα της, να τους τροφοδοτήσουμε, ώστε να ανταπεξέρχονται στα δύσκολα χρόνια που μας ήρθαν. Να μπορούν να έχουν ένα πιάτο φαγητό, τα απαραίτητα που χρειάζεται μια οικογένεια. Κάποια απορρυπαντικά, κάποια τρόφιμα πρώτης ανάγκης, για να μπορέσουν να μην λείπει από κανένα σπίτι τα ουσιώδη της ζωής. Στην κουζίνα, όπου κάνουμε οι κυρίες, εθελόντριες κυρίες από την ενορία μας, μαγειρεύουν φαγητό για 25 περίπου άτομα. Οι κυρίες εδώ καθημερινά ετοιμάζουν φαγητό, ζεστό, νόστιμο. Να σας δείξουμε εδώ. Το οποίο είτε το μοιράζουμε στα σπίτια, είτε έρχονται και το παίρνουν. Επειδή είναι κλειστή η κοινωνία της Νιγρήτας, δεν το προσφέρουμε στην αίθουσα κάτω, σαν τραπεζαρία, γιατί ξέρετε, μπορεί να δημιουργηθούν εικόνες άσχημες που θα προσβάλλει τους ανθρώπους αυτούς. Το έργο της κοινωνικής πρόνοιας δεν είναι έργο της Εκκλησίας. Το έργο αυτό ανήκει σε άλλους. Αλλά αφού δεν το κάνουν οι άλλοι το έργο αυτό, θα πρέπει η Εκκλησία να, όπως και κάνει, να αναλάβει το έργο της στήριξης των ενδεών συνανθρώπων μας. Η Νιγρήτα όμως έχει και μία ακόμη ενορία, την οποία θα επισκεφτούμε στη συνέχεια. Thank you.
Η ενορία του Αγίου Αθανασίου είναι το παλιό χωριό Σύρπα, το οποίο μετά το 1913 και την 12 μάλλον, την απελευθέρωση από τους Τούρκους, ενώθηκε με το χωριό Νιγρίτα και πλέον συναποτελούν και τα δύο την ενιαία κοινότητα και στη συνέχεια Δήμο Νιγρίτας. Το μόνο που φαίνεται στην Νιγρίτα από το παρελθόν, το χωριό Σύρπα, είναι η ενορία του Αγίου Αθανασίου. Εδώ η εκκλησία είναι ένας πολύ όμορφος λατρευτικός χώρος. Τρίκλητη βασιλική είναι ο ρυθμός της. Δεν είναι πολύ παλιά, αριθμεί μονάχα έναν αιώνα και κάτι. Όμορφος ναός, περιποιημένος ναός, που μπαίνοντας μέσα αποπνέει την ευωδία όχι μονάχα του θυμιάματος που χρησιμοποιούμε, αλλά και της προσευχής των πιστών εδώ ενωρητών, η οποία ως θυμίαμα εκπορεύεται εκ του στόματος των ενωρητών, πορευωμένη προς τον Θεό. Ο ναός μας πανηγυρίζει στις 18 Ιανουαρίου, την ημέρα της εορτής της συνάξεως των μεγάλων ιεραρχών Αθανασίου και Κυρίλλου. Επίσης, πανηγυρίζει την Κυριακή των Ιεροφόρων, εορτάζοντας την ανακομιδή του Λειψάνου του μεγάλου Αθανασίου. Απέναντι ακριβώς από το ναό μας υπάρχει ένας μεγάλος χώρος, ο οποίος είναι αμφιθεατρικός και στον οποίο τελείται η μεγάλη πανήγυρης. Η ιστορία του πανηγυριού μας χάνεται στα βάθη της τουρκοκρατίας και προσελκύει αρκετό κόσμο από την ευρύτερη περιοχή της Βυσσαλτίας. Την ευχή σας. Ευλογείτε. Με την επίσκεψή μας στην Νιγρίτα, αγαπητοί τηλεθεατές, ολοκληρώνουμε το οδηπορικό μας στην Ιερά Μητρόπολη Σερών και Νιγρίτης. Ένα οδηπορικό που μας χάρισε μόνο θετικές εμπειρίες, καθώς γνωρίσαμε από κοντά ένα αρτίως δομημένο εκκλησιαστικό, πνευματικό, πολιτιστικό και φιλανθρωπικό έργο. Επιπλέον, είχαμε την ευκαιρία, την τιμή και την χαρά να παρακολουθήσουμε τις σκέψεις και τους προβληματισμούς ενός ποιμενάρχου φωτισμένου που δεν πάβει ούτε στιγμή να αναλώνεται στην διακονία του πιστού λαού. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Σερών και Νιγρίτης, κύριος Θεολόγος, ίσταται στο ύψος του αρχιερατικού θρόνου με ευλάβεια και ιεροπρέπεια, με βαθύ εκκλησιαστικό φρόνημα, με αίσθημα ευθύνης απέναντι στην ιστορία. Από καρδίας ευχαριστούμε τον Θεό για τις πλούσιες ευλογίες και πνευματικές χαρές που μας πρόσφερε και σε αυτό το οδηπορικό.